Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή βράδυ με αντιθέσεις. Απόψε η εκπομπή φιλοξενεί μία προσωπικότητα στον επιχειρηματικό χώρο που έχει υπερβεί όμως τα σύνορα του ίδιου του επιχειρηματικού χώρου και ταυτόχρονα καταθέτει δημόσια ευθαρσώς την άποψή του για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και την πατρίδα μας αλλά και το διεθνές γίγνεσθε. Δεν είναι ένας εύκολος άνθρωπος στις συνομιλίες και ειλικρινά έχω την αίσθηση ότι απόψε όσα θα ακούσουμε με τη δική του οπτική θα ανοίξουν έναν άλλο κύκλο συζητήσεων. Κοντά μας απόψε είναι ο κύριος πρόδρομος Έμφυε Τζόγλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι που για πρώτη φορά θα μιλήσω για αυτά τα θέματα από το κανάλι σας που θα το ακούσουν όλοι και στην Κρήτη και σε όλη την άλλη Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, και λέω κύριε Πρόεδρε διότι πολλοί μου είπαν ότι είναι ένας άνθρωπος που ανήκει στους λεγόμενους ευπατρίδης και στον επιχειρηματικό χώρο αλλά και στο χώρο της σκέψης. Θέλω να σας ρωτήσω και πάω κατευθείαν στο ψητό που λέμε απλά λαϊκά. Η χώρα μας αλλά και η Ευρώπη και ο κόσμος πέρασε 10 χρόνια, ιδίως η χώρα μας, μιας άγριας οικονομικής κρίσης. Είμαστε 2 χρόνια σε μια άγρια υγειονομική κρίση. Και πριν καλά-καλά πάρουμε ανάσα, μιλάμε για ενεργειακή κρίση. Πώς το ακούτε όλο αυτό? Δυστυχώς είναι αυτή η αλήθεια. Και δυστυχώς έχουμε μπροστά μας μια τεράστια οικονομική κρίση. Διότι η βία μετάβαση στην πράσινη εποχή δημιουργεί αναταράξεις ευρύτερα στον πλανήτη με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιες αυξήσεις του φυσικού αερίου, στην τιμή του φυσικού αερίου, έλλειψη στο φυσικό αέριο και μεγάλη αναταραχή και ανατιμήσεις. Θα έχουμε λοιπόν έναν μεγάλο πληθωρισμό, τον ενεργειακό πληθωρισμό, ή όπως το λένε οι ξένοι, greenflation. Greenflation από το πληθωρισμός, πράσινος πληθωρισμός. Και δυστυχώς, στη χώρα μας, ο κίνδυνος αυτός θα είναι μεγαλύτερος από άλλες χώρες. Διότι η ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια που είναι απαραίτητη και κινεί όλη την βιομηχανία αλλά και την παραγωγή αλλά και το νοικοκυριό, το πορτοφόλι και τον οικογενειακό προϋπολογισμό θα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρότερες αυξήσεις και πιθανώς και επιπτώσεις διακοπής ρεύματος όπως είχαμε πέρσι με τη μύδια και το καλοκαίρι με τις ζεστές μέρες του Αυγούστου. Λοιπόν, και ενώ θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την παραγωγή μας με ίδιες δυνατότητες, εμείς τι κάνουμε? Κλείνουμε τις λιγνητικές μονάδες. Και εκτός του ότι καταστρέφουμε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, η οποία θα αδειάσει, όλοι οι νέοι θα φύγουν, δεν θα έχουμε για τη δυνατότητα να έχουμε παραγωγή λιγνητική, η οποία είναι τώρα και φτηνότερη. Και τι θα είμαστε? Εξαρτημένοι από το εξωτερικό. Θα είμαστε εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο, το οποίο η τιμή του θα ανέβει κι άλλο, και εξαρτημένοι από την Τουρκία. Διότι το φυσικό αέριο το οποίο έρχεται, το ρωσικό φυσικό αέριο το οποίο έρχεται στη χώρα μας, έρχεται μέσω Τουρκίας. Και υπάρχει πιθανός κίνδυνος σε αυτό το παιχνίδι το περίεργο που παίζει ο Ερντογάν, μία απότομη δήθεν βλάβη να κόψει την παροχή με αποτέλεσμα να έχουμε blackout. Λοιπόν, με λίγα λόγια, θα έχουμε ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα και
κίνδυνο blackout. Γι' αυτό εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι ξεκάθαρα να ενισχύσουμε τις νικητικές μονάδες και να ενισχύσουμε τα ορυχεία μας που τόσο χρόνια έδιναν ενέργεια σε όλη την Ελλάδα και ήταν η πηγή που δημιούργησε την ελληνική βιομηχανία η οποία τώρα καταραίει και να ενισχύσουμε βέβαια και κάθε δυνατότητα υδροελεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω θα πρέπει να μειώσουμε κατά το δυνατόν την προσδοκία μας από δίθεν ανεμογεννήτριες και δίθεν φωτοβολταϊκά. Γιατί? Να το εξηγήσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν υπάρχει μία μέρα η οποία είναι χωρίς άνεμο, οι ανεμογεννήτριες δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Όταν είναι μία μέρα η οποία δεν έχει ηλιοφάνεια ή όλα τα βράδια, τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν ενέργεια. Άρα, εάν υπάρχει μια τέτοια μέρα, υπάρχει θέμα ευστάθειας δικτύου και μπορεί να πέσουμε σε blackout, το οποίο μόλις γλιτώσαμε πέρσι. Και δεν μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να αντιληφθεί τι καταστροφή δημιουργεί ένα blackout στην οικονομία. Η οικονομία όλων. Περαιτέρω, η αύξηση της τιμής όταν παίρνουμε ακριβό φυσικό αέριο ή αγοράζουμε ενέργεια από το εξωτερικό, από τις διπλανές χώρες, θα είναι πολύ ακριβό. Και όποια επιδότηση και αν γίνεται, είναι για το θεαθήνε. Διότι και η επιδότηση η οποία κάνει το κράτος, τι σημαίνει, τι είναι το κράτος. Εμείς όλοι είμαστε. Έτσι. Δηλαδή, αν το κράτος αναγκαστεί να δανειστεί και άλλα λεφτά για να πληρώνει τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Αλβανία, τα Σκόπια και τη Βουλγαρία για να μας δώσει ρεύμα, να κάνουμε εισαγωγή ρεύματος όταν έχουμε ανάγκη, σε ακριβές τιμές, τι κάνουμε. Αυτό το πληρώνουμε όλοι μας. Μην νομίζουμε το πληρώνει το κράτος, το ξεχνάμε. Τελικά καταλήγει σε εμάς. Και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε τώρα τον κίνδυνο αύριο μεθαύριο να υπάρχει αύξηση των επιτοκίων. Τώρα είμαστε σε χαμηλά επιτόκια. Το έχουμε ξεχάσει όμως. Πιθανότατα προβλέπεται ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν τα επιτόκια. Και τι θα γίνει τότε? Εάν αντί 1%, 2% που δανειζόμαστε τώρα, φτάσουμε να δανειζόμαστε 5-6%, τι θα γίνει όλη η οικονομία? Είναι άλλο ένα τεράστιο πρόβλημα που συνδέεται με όλα αυτά. Αλλά ακόμη και κάτι άλλο. Εδώ έχουμε τεράστια κοιτάσματα υδρογοναθράκων στη χώρα μας. Τεράστια κοιτάσματα. Με τα οποία έχουμε επανειλημμένως τονίσει ότι έπρεπε να είχαν ξεκινήσει να εξάγεται και φυσικό αέριο και πετρέλαιο πριν από 15 χρόνια. Και ο καθηγητής Φόσκολος είναι από τους πρωτεργάτες που ετώνησε τη σημασία, διότι νότια ιδιαίτερα της Κρήτης τα κοιτάσματα είναι εύκολα και είναι και το φυσικό αέριο καθαρό, πολύ καλής ποιότητος. Και τι κάναμε εμείς? Δεν κάναμε τίποτε τόσα χρόνια. Δεν κάναμε τίποτε, μέχρι στιγμής απολύτως τίποτε. Τι κάνει η Τουρκία? Η Τουρκία αγόρασε γεωτρύπανα, αγόρασε ραμνητικά σκάφη και προσπαθεί τώρα να βγάλει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη δική μας ΑΟΣ. Αυτό προσπαθεί και με το τουρκολιβικό μνημόνιο και με τη γαλάζια πατρίδα. Και εμείς τι κάνουμε? Γιατί αγόρασε ο Ερντογάν λοιπόν τόσα γεωτρύπανα? Τρία έχει αγοράσει και τώρα θα αγοράσει τέταρτο. Έβδομης γενιάς μάλιστα. Ναι. Γιατί? Έχει λεφτά για πέταμα? Ο Ερντογάν είναι έξυπνος. Και να τον προσέχουμε. Και να σκεπτόμαστε ορισμένες κινήσεις του. Γιατί αγόραζε? Διότι με την πάδα του χρόνου τι έχει δημιουργήσει? Έχει δημιουργήσει μια αυτόνομη δύναμη εξερεύνηση οικοδομών ανθράκων. Έχει εκπαιδεύσει
ένα σωρό νέους Τούρκους σε αυτή την τεχνολογία. Λοιπόν, πολλαπλό το κέρδος του. Βεβαίως θα περάσουν κάποια χρόνια που θα δυσκολευθεί, αλλά μετά θα αποδώσουν όλα αυτά. Και εμείς τι κάνουμε, λέμε ο ήλιος, λέμε ο άνεμος και βάζουμε την πατρίδα μας σε μεγάλο κίνδυνο. Το τονίζω επανειλημμένος, κάνω έκκληση και στην κυβέρνηση επανειλημμένος να το σκεφτεί και να μην κάνουμε εμείς το φιλόδοξο, τη φιλόδοξη επιθυμία και προσπάθεια να είμαστε οι πρωτοπόροι στην πράσινη ανάπτυξη, διότι δεν είχε κανένα νόημα. Όταν εμείς λιπαίνουμε τον πλανήτη με 0,2% και η Κίνα το λιπαίνει με 30% και η Κίνα λέει ότι εγώ μέχρι το 30 θα αυξάνω τις εκπομπές αερίου. Άρα τι νόημα έχουμε εμείς να κλείσουμε το 23 το λιγνίτι μας και να αγοράζουμε φυσικό αέριο ή ενέργεια απ' έξω με τεράστιες τιμές που θα κάνει πρόβλημα τεράστιο στην οικονομία μας. Για ποιο λόγο? Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα εισαγωγικά και είχε ενδιαφέρον. Θέλω να το δούμε λίγο τμηματικά. Ωραία. Σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, διότι έχετε ανοίξει ήδη ένα κύκλο συζήτησης. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε από τους ανθρώπους που γνωρίζει από την καλή και την ανάποδη τα μεγάλα τεχνικά έργα, θα πει κάποιος, θα υποθέσει ακούγοντάς σας, ότι να ένας ακόμη εκπρόσωπος, θα το πω συγχωρέστε με, του λόμπι των υδρογονανθράκων που θέλει να πλήξει αυτό που για την ανθρωπότητα πρέπει να είναι το ζητούμενο, δηλαδή να πάμε σε μια ενεργειακή ουδετερότητα, να μην μολύνεται ο πλανήτης. Θέλω να σας ρωτήσω, είστε κατά αυτής της μετάβασης εξ αρχής εκθέσεως ή λέτε κάτι διαφορετικό? Έχω τονίσει και με άρθρα επανειλημμένως ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει λελογισμένα και ομαλά, όχι βεβαιασμένα και επικίνδυνα. Mm-hmm. Γιατί να κλείσουμε, παραδείγματος χάρη, εμείς τις λιγνητικές μας μονάδες το 23, όταν η Γερμανία θα τις κλείσει το 38, όταν η Πολωνία θα τις κλείσει το 49. Για ποιο λόγο? Για να πούμε ότι είμαστε πρωτοπόροι? Μα η πρωτοπορία αυτή θα οδηγεί σε καταστροφή. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Και για ποιο λόγο να μην αναπτύξουμε εμείς τα κοιτάσματά μας και να βγάλουμε φυσικό αέριο? Μα φυσικό αέριο δεν αγοράζουμε τώρα για το ηλεκτρικό μας ρεύμα και για άλλες χρήσεις, με τιμή που ανέβηκε 7 φορές σε ένα χρόνο. Με την όταν, όπως λέει πολύ σοφά ο καθηγητής Φόσκολος, το δικό μας φυσικό αέριο που θα βγάλουμε, που έπρεπε να είχαμε βγάλει και στο Ιόνιο και στη Δυτική Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη ελληνική ΑΟΣ, στην υπόλοιπη ελληνική ΑΟΣ, δεν είναι μόνο στη Δυτική και Νότια Κρήτη, είναι μέχρι την Κύπρο. Λοιπόν, είναι τεράστιος πλούτος. Τεράστιος πλούτος. Αυτόν τον πλούτο, αυτός ο πλούτος θα άλλαζε την πατρίδα μας. Αυτός ο πλούτος καταρχάς θα δίνει δουλειά σε χιλιάδες νέους επιστήμονες, τεχνικούς. Πέραν τούτου θα έδινε ένα φθηνό φυσικό αέριο στη χώρα μας. Άρα θα είχαμε φθηνή ενέργεια, άρα η βιομηχανία μας θα μπορούσε να αναπτυχθεί, τα νοικοκυριά μας θα παίρνανε φθηνό ηλεκτρικό, άρα όλος ο κόσμος θα χαμογελούσε, γιατί μας λείπει και το χαμόγελο πια με αυτήν την κατάσταση. Και να πω και κάτι άλλο, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Αυτά τα γεωτρύπανα που αγόρασε ο Ερντογάν, από πού τα αγόρασε? Λυπούμε, αλλά πρέπει να το πω, διότι πρέπει να λέμε μόνο την αλήθεια. Να ακούει ο ελληνικός λαός την αλήθεια και μόνο την αλήθεια που του κρύβουν. Αυτά αγοράστηκαν έμεσα από ιδιοκτήτες Έλληνες.
Εννοείται Έλληνες εφοπλιστές. Μάλιστα. Και απλά μετά μετασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν. Ήταν ελληνικών συμφερόντων. Mm-hmm. Δεν τα πουλήσαν απευθείας στον Ερντογάν, τα δώσαν σε μια άλλη εταιρεία και από εκεί πήγε στον Ερντογάν. Δεν θα μπορούσαν να τα προτείνουν στην ελληνική κυβέρνηση. Θα τα ήθελε η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση με βάση αυτό που περιγράφεται 15. Αυτοί ας κάνανε το καθήκον τους, mm-hmm. να τα προτείνουν. Και αν η ελληνική κυβέρνηση ήθελε να αναλάβει την ευθύνη να μην τα πάρει και να κάνει και μια καλή τιμή, τότε η ευθύνη θα ήταν της κυβέρνησης. Σαφές. Θέλω να μείνουμε λίγο, θα πάμε στο γεωπολιτικό, γιατί βλέπω ότι το κεντρίζεται διαρκώς, αλλά θέλω να το αφήσω πίσω λίγο. Θα επανέλθω σε αυτό. Θέλω να μείνω λίγο αμιγώς σε αυτό που δεχτήκατε ότι είναι μείζον θέμα ως ενεργειακή κρίση, έτσι περαιτέρω για την πατρίδα μας. Θα σας πει κάποιος ότι οι επιλογές, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα ενεργειακά, είναι αυτή η πράσινη μετάβαση, αυτή η ενεργειακή ουδετερότητα. Ακούω πολλές φορές, κύριε Φιετζόγλου, και επειδή είστε στον κόσμο του επιχειρήν, όχι ένα τυχαίο πρόσωπο, ακούω λοιπόν και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τη γερμανική, την σουηδική, την ιταλική, να διαμαρτύρονται διότι έχει ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου. Όμως, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ή άλλως βάζαν ρήτρες ανόδου του φυσικού αερίου, ζητώντας να πάνε σε μια πράσινη ενέργεια. Άρα, τι φωνάζουμε με όρους οικονομικούς όταν, για παράδειγμα, ο Πούτιν, και εγώ δεν είμαι υπερασπιστής κανένας Πούτιν, με ενδιαφέρει ποιο είναι το όφελος για την πατρίδα μας, ούτε κανένας Biden, ο Πούτιν λέει ότι εγώ, όποιος μου ζήτησε φυσικό αέριο σε σταθερές μακροχρόνιες τιμές, το έπαιρνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να το κάνει χρηματιστήριο και να είναι last minute οι προμήθειες της. Τι φταίω εγώ αν ανέβει και τώρα? Όχι. Άρα θέλω να σας ρωτήσω, δεν είναι πολιτική και στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάμε σε ακριβή, σε πρώτη φάση ενέργεια μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση? Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λανθασμένη. Λανθασμένη. Λανθασμένη απόλυτα και κάνει τεράστιο λάθος που δεν την βελτιώνει. Πρέπει να ξέρουμε ότι η ηγεσία, ένας ηγέτης, πρώτα απ' όλα πρέπει να προβλέπει. Αλλά ανθρωπίνως, αν τα πράγματα πάνε αλλιώς, πρέπει να σκεφτεί mm-hmm. ότι έχω κάνει ένα λάθος και να το διορθώσει. Αυτό χρειάζεται ψιλοφροσύνη και μυαλό. Όχι να επιμείνει στο λάθος. Επιμονεί στο λάθος της ίσον καταστροφή. Και έχει κάνει τεράστιο οικονομικό σφάλμα. Θα το πληρώσει η Ευρώπη και εμείς, και εμείς βέβαια σαν αδύναμο μέλος της Ευρώπης, ακόμη περισσότερο. Και είναι πάρα πολύ απλό. Είχε υπολογίσει κάποια μικρή αύξηση στο φυσικό αέριο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα έκανε τεράστιο λάθος. Πού είναι... Τόσο απλό, διότι νόμος προσφοράς και ζητήσεως ισχύει. Όταν λοιπόν κλείνεις εσύ μονάδες και θέλεις περισσότερο φυσικό αέριο, προφανώς η τιμή θα ανέβει. Και μην ξεχνάμε ότι η Κίνα δήλωσε ξεκάθαρα αγοράζω φυσικό αέριο και LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο, σε οποιαδήποτε τιμή, για να μην κλείσει τις βιομηχανίες της. Για να μην δημιουργηθεί και πρόβλημα κοινωνικό, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε αναταραχές ευρύτερες. Αύξησε και την παραγωγή λιγνίτης στα ορυχεία της. Αυτή είναι η εντολή. Αύξησε την παραγωγή της και δήλωσε ξεκάθαρα, δεν πήγε στη Λασκόβη, και δήλωσε ξεκάθαρα, ο Σι Τσιπίνγκ δήλωσε μια σοφή κουβέντα, γιατί πρέπει να τους προσέχουμε. Όταν του είπανε για την κλιματική αλλαγή, είπε ομαλά, σοβαρά, δηλαδή όχι υπερβολική ταχύτητα, αλλά ομαλά ώστε η οικονομία να μπορεί να αντέξει τη μετάβαση, θέλει περισσότερο χρόνο και συνεννόηση, διότι κοιτάξτε να δείτε, όταν έχουμε ένα πλανήτη, και ένας μικρός, όπως είναι η Ελλαδίτσα, μειώνει και πληρώνει παραπάνω. Γιατί ο προϋπολογισμός της ανεβαίνει, ο δανεισμός της ανεβαίνει. Και όταν
η Κίνα, η Ινδία, η Γερμανία, η Πολωνία, που έχουν πολύ μεγάλες από τις δικές μας εκπομπές, δεν κάνουν την ίδια πολιτική. Δεν υπάρχει μια κοινή πλανητική συνεννόηση. Τότε είναι μια τρύπα στο νερό. Μια τρύπα στο νερό που οδηγεί όμως την οικονομία σε καταστροφή και με όλες τις περαιτέρω επιπτώσεις κοινωνικές, πολιτικές, ανατραχές που μπορεί να καταλήξουν μέχρι και σε πολέμους. Το μήνυμα αυτό πρέπει να το καταλάβει κανείς πριν γίνει και να το διορθώσει. Άρα για σας αυτή η βίαιη ή η γρήγορη, να μην πω εγώ βίαιη, γρήγορη μετάβαση ενεργειακά σε ουδετερότητα, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγεί κατά τη γνώμη σας σε φτωχοποίηση πληθυσμούς μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση? Το λιγότερο. Το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο. Το λιγότερο. Διότι αυτή η αναταραχή καταρχάς θα οδηγήσει τελικά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάλυση. Διότι ο καθένας θα κοιτάξει να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα. Έτσι. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση δονείται από διαλυτικές τάσεις. Βλέπουμε, η Ουγγαρία κάνει ό,τι θέλει, η Πολωνία κάνει ό,τι θέλει, η Γερμανία υποστηρίζει τους Τούρκους και εις βάρος μας, τους στέλνει και τα υποβρύχια για να χτυπήσουν τα δικά μας τα πλοία. Η Ισπανία τα συμφέροντά της με την Τουρκία και την γράφει την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγχωρείτε. Λοιπόν, τα βλέπουμε αυτά, έρχονται. Πρέπει να δούμε τι μπροστά μας. Πρέπει να δούμε μπροστά μας τι έρχεται. Εάν έχουμε και αυτή την ιστορία, πέραν όλων των άλλων θα διαλυθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία θα κοιτάξει το συμφέρον της, η Γαλλία θα κοιτάξει το συμφέρον της. Βλέπουμε ένα απλό παράδειγμα, πολύ ασήμαντο. Για λίγα ψάρια, υπάρχει τεράστια διαμάχη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας, για λίγα ψάρια. Άλλο τώρα, να μην συγκρίνω με την Ελλάδα, που αφήνουμε τους Τούρκους να ψαρεύουν μέχρι τα αντικήθυρα, να μην τα συνδέσω. Είναι ένα θέμα όμως και αυτό οικονομικό. Έτσι, τα ψάρια τα δικά μας, τα ψαρεύουν οι Τούρκοι ελεύθερα μέχρι τα αντικήθυρα, μέχρι το Άγιο Όρος, και μας τα πουλάνε εμάς και τα αρπάζουν. Λοιπόν, ένα θέμα, όλα αυτά συνδέονται. Όλα αυτά συνδέονται και πρέπει να τα προβλέψει κανείς, όχι να τα αφήσει. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε, θα μας τα βρούμε στο κεφάλι μας. Θέλω να πάμε στην πρώτη αναγκαστική διακοπή ως εξής. Και θα σας κάνω μία ερώτηση που νομίζω ότι είναι κομβική σημασίας. Οι ολίγοι που κρατούν, αν θέλετε, η λεγόμενη οικονομική ελίτ, τις τύχες στα χέρια λαών ολόκληρων πια, και κυβερνήσεων και κρατών. Αναρωτιέμαι, η ευελιξία, έτσι μάθαμε ότι το κεφάλαιο λειτουργεί με ευελιξία, προσαρμοστικότητα και όλα τα κάνει κέρδος. Εδώ έχει πρόβλημα η ίδια η ελίτ, η οικονομική, βάζει αυτόν γκολ, δεν αντιλαμβάνεται όλα αυτά που περιγράφεται, και δεν εννοώ μόνο για την Ελλάδα, εννοώ σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμβαίνει κάτι άλλο? Ή έχει επιλέξει αυτή η οικονομική ελίτ μια τέτοια μορφή μετάβαση που τη είναι αδιάφορο πια ποια θα είναι η τύχη κρατών, λαών, χωρών, κυβερνήσεων? Τι? Προφανώς η επιχειρηματική ελίτ, όπως την ονομάσατε, δεν ενδιαφέρεται για τα κράτη, δεν ενδιαφέρεται για τις πατρίδες, τις επιμέρους πατρίδες, ενδιαφέρεται μόνο για την αξιοποίηση του κέρδους. Έτσι. Δεν έχει ιδανικά και τέτοιες ξεπερασμένες, όπως λένε, απόψεις. Ωραία. Ποιος είναι ο πελάτης καταναλωτής τότε? Εάν εγώ φτωχοποιηθώ ως συντριπτική πλειοψηφία, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φιετζόγλου, αν φτωχοποιηθώ, δεν θα δύναμαι. Άρα, ο κεφαλαιοκράτης, να πω σε εισαγωγικά, ο Εμφιετζόγλου, ο παγκόσμιος, σε ποιον θα πουλάει και ποιος θα καταναλώνει? Δεν είναι ένα θέμα? Θα στρίψει εκεί θα υπάρχει κέρδος.
Και σε κάθε αναταραχή υπάρχει ο τομέας που κερδίζει. Θα στρίψει εκεί και θα κερδίζει εις βάρος του φτωχού λαού, εις βάρος των πάντων. Έτσι. Διότι είναι πάρα πολύ απλό. Όλο το χρήμα παίζει έτσι. Έτσι. Πάρα πολύ απλό. Θα κερδίσει η Γκασπρόμ, παίρνουμε κάποιες μετοχές σε πακέτα της Γκασπρόμ και βγάζουμε ένα σωρό λεφτά. Το χρήμα κινείται τόσο γρήγορα. Τώρα πλέον τόσο γρήγορα, ηλεκτρονικά, ώστε μεταφέρεται εκεί που υπάρχει κέρδος, ψυχρά. Λοιπόν, αυτές οι αναταραχές πάντα δημιουργούν ευκαιρίες κέρδους, τις οποίες αυτοί θα εκμεταλλευτούν. Άρα μου δώσατε την απάντηση. Θέλω να πάμε στην πρώτη σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο πρόδρομο Εμφιετζόγλου. Κύριε Εμφιετζόγλου, με παρασέρνει λιγάκι στη σκέψη και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Το κεφάλαιο ιστορικά υπήρξε μια προωθητική δύναμη για πολύ συγκεκριμένες τάξεις και κατηγορίες που ανέβασε όμως το σύνολό της κοινωνίες. Σήμερα που είμαστε στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης, που πολλοί μπλέκουν την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και νευρώνες λένε εγκεφαλικούς να χρησιμοποιούνται τεχνικά. Αναρωτιέμαι, το κεφάλαιο μπορεί να ανανεώσει τις κοινωνίες ή έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο που τρώει τις σάρκες του μπροστά στο μετέχμιο της μετάβασης σε μια άλλη εποχή που δεν ξέρουμε τι θα είναι, ποιο σύστημα θα είναι, θα είναι υπέρ των πολλών ή κατά των πολλών, αν θα συνεχίζεται η λαιλασία των λαών. Εσείς πώς το σκέφτεστε? Εγώ σκέπτομαι ότι δεν μπορούμε να βάζουμε ταμπέλες. Είναι πολύ πολύπλοκα τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε λίγο η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη θα είναι η Κίνα. Και σύντομα, τρίτη, θα είναι η Ινδία. Λοιπόν, άλλες οι προτεραιότητες αυτών των χωρών και άλλη η ροή των κεφαλαίων σε αυτές τις χώρες. Είναι οι μικρατικές οικονομίες εκεί. Αυτή η κατάσταση όμως δεν επηρεάζει μόνο αυτές τις χώρες. Επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, όλα συνδέονται και αλληλοσυνδέονται. Λοιπόν, με αυτή την οπτική πρέπει να δούμε πλέον το κεφάλαιο. Όχι με μια γενική άποψη της εποχής του Μάρξ. Αυτά τελειώσανε προπολού. Το κεφάλαιο είναι μια παγκόσμια δύναμη η οποία έχει διάφορες παραλλαγές, η οποία μεταλλάσσεται και εξελίσσεται. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς μονόπλευρα. Λοιπόν, άρα δεν θα μπει σε μια λεπτομέρεια να κοιτάξει το συμφέρον της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη. Άρα μου λέτε ότι αυτή η παγκόσμια αλληλοσύνδεση πια οδηγεί και το κεφάλαιο στο να πυροδοτεί την εξαφάνιση κρατών, χωρών, ορίων. Το αντιλαμβάνομαι λάθος? Αναλόγως των συμφερόντων, των εκάστοτε συμφερόντων. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν θα υπάρξει μια προσπάθεια της Κίνας να επιβάλλει τις δικές της οικονομικές και πολιτικές και γεωπολιτικές απόψεις, θα επηρεάσει διαφορετικά. Εάν υπάρξει μια συνεννόηση, παγκόσμια συνεννόηση, που είναι πολύ δύσκολο να γίνει και δεν έχει γίνει ποτέ, τότε θα υπάρξει μια εξισορρόπηση. Και βλέπουμε δηλαδή ότι το 2021, ότι όλος ο κόσμος είναι διαμοιρασμένος. Αντί ύστερα από τόσες εμπειρίες να έχουμε φτάσει σε μια συνεννόηση τέλος πάντων και σε μια ομαλή διαδικασία, βλέπουμε την Αμερική να λέει ότι οι τάδε χώρες είναι εχθροί μας, να κάνουμε το σύμφωνο με τους
με τους Άγγλους και τους Αυστραλούς εναντίον της Κίνας. Η Ρωσία είναι εχθρή μας. Πρέπει να μπούμε στην Ουκρανία και να είμαστε κολλητά στη Μόσχα, σε μια ώρα να είμαστε στη Μόσχα. Λοιπόν, με τέτοιες συνθήκες πλέον δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα. Άρα βλέπετε όξυνση εσείς. Βέβαια. Το βλέπετε, όξυνση. Βέβαια, βέβαια. Όξυνση η οποία είναι, συνδέεται το πολιτικό με το οικονομικό, με το γεωπολιτικό. Όλα συνδέονται. Όλα συνδέονται. Και βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία ηθική. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είχε η Αμερική, μια ολόκληρη Αμερική, που τέλος πάντων λέγαμε ότι είναι η χώρα της ελευθερίας, η χώρα των ιδανικών, η χώρα που έχει αρχές, δεν είχε τη στοιχειώδη ευπρέπεια να ειδοποιήσει τη Γαλλία για αυτήν την αλλαγή και την αλλαγή της Αυστραλίας σε ένα συμβόλαιο 90 δις ευρώ για τα υποβρύχια. Ούτε την ενημέρωσε. Κάνανε μυστικά Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία συμφωνία και την ακούσανε οι Γάλλοι που τους κατέστρεψαν το συμβόλαιο των 100 περίπου δις στην τηλεόραση. Αυτό το πράγμα δεν γινόταν παλιά. Και βλέπουμε ακόμη ότι την Ρωσία προσπαθούν να την κυκλώσουν. Έχουν φτάσει στο σημείο μέσω Ουκρανίας η Μόσχα να απέχει μια ώρα από το Κίεβο. Λοιπόν, η Ρωσία είναι τμήμα της Ευρασίας. Εγώ δεν βλέπω γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ομαλή σχέση με την Ρωσία. Αυτό ήταν και συμφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπήρχαν ομαλότερες τιμές του φυσικού αερίου σε μια τέτοια συμφωνία. Βλέπω πώς συνδέονται τα πράγματα. Και γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση και να έχουμε τώρα τη Ρωσία να πηγαίνει με την Κίνα. Ναι, υπάρχει μια διελκυστίδα. Σαν μνηστήρας, πια η Ρωσία αν θα πάει με τη μία ή την άλλη πλευρά, χωρίς να αποκλείει τίποτα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα πιστεύετε ότι είμαστε σε μια γενικευμένη κατάσταση όξυνσης, δεν θα έλεγα εγώ ψυχροπολεμική με τους όρους προηγούμενους, νέου ψυχρού πολέμου όμως. Ναι, που θέλει από μας πολύ προσοχή. Δεν είμαστε εμείς να κάνουμε σαλτανάτια αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προσέξουμε πολύ, διότι σαν αδύναμοι θα έχουμε περισσότερες επιπτώσεις. Για να έρθουμε λίγο σε εμάς, σε σχέση και με το ενεργειακό, το είπατε και στην αρχή της εκπομπής και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Φιετζόγλου, θεωρείτε αδυναμία πρόβλεψης διαχρονικά αυτών των καταστάσεων ή θεωρείτε ότι όλα γίνονται επί σκοπό και για την τύχη εννοώ της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού που στο κάτω-κάτω της γραφής αίμα και υδρότας του ελληνικού λαού είναι για δεκαετίες. Αυτό ήταν το περιουσιακό στοιχείο αιχμής του ελληνικού λαού. Η ΔΕΗ και ένα-δύο ακόμη επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα, ασχέτως πώς κατέληξαν. Το δεύτερο που βλέπω ότι λέτε είναι ότι το ενεργειακό αποτύπωμα αυτής της χώρας δεν είναι το πλέον ρηπογόνο. Ή και ακόμη και αν λύναμε εμείς το ζήτημα αύριο το πρωί, δεν θα άλλαζε τίποτα στον πλανήτη. Έχουμε όμως μια πραγματικότητα. Έχετε ιδιαίτερη αγάπη στις περιοχές και της Δυτικής Μακεδονίας, προεξαρχούσης βεβαίως της Φλόρινας, και της Θράκης. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εμείς δεν προβλέπουμε καλά διαχρονικά ή επί σκοπό γίνεται ό,τι γίνεται? Πώς εξηγείτε εσείς το γεγονός ότι οι τιμές του ρωσικού, για παράδειγμα, φυσικού αερίου ή του αζέρικου ξεκινούν για την Ελλάδα σε σταθερές πάρα πολύ καλά, αλλά μπαίνοντας στη χώρα εκτοξεύονται? Έχετε εξηγήσεις για όλα αυτά? Ή, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η δική σας οπτική? Όταν το φυσικό αέριο επιζητείται ουσιαστικά, είναι προφανώς ότι η τιμή ανεβαίνει. Γενική αρχή. Δεύτερον, όταν το ρωσικό αέριο ερχόταν απευθείας σε μας,
πλήρωνε διάβαση από την Ουκρανία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Τώρα πληρώνει από την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Άρα η Τουρκία εισπράττει από το φυσικό αέριο που έρχεται σε εμάς. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι μόνο κατά 30% ελληνική. Και θέλω να τονίσω με αυτή την ευκαιρία ένα πολύ άλλο σοβαρό θέμα. Της πουλείται η ελληνική επιχείρηση στους ξένους. Αυτή τη στιγμή έρχονται και μας τα παίρνουνε. Και θα έχουμε και άλλο ένα πρόβλημα. Θα πάρω ένα άλλο θέμα. Την υγεία. Όλες οι μεγάλες μονάδες της Αθήνας τις έχει αγοράσει η CVC. Τι θα γίνει αύριο? Εσύ την ταλαιπωρήσανε οι προηγούμενοι και την κατήδησαν να είναι όπως είναι τώρα αδύναμη. Οι ιδιωτικές μονάδες που ήταν στα χέρια Ελλήνων επιχειρηματιών τώρα τα έχουν αγοράσει CVC. Και ποιος θα διαφερθεί αύριο? Θα σηκώσουν όποιες τιμές θέλουν και θα πουλήσουν ό,τι θέλουν σε όποιους θέλουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεπουλιέται και η ελληνική επιχείρηση. Ευρέως. Στη ΔΕΗ δε που συζητήσαμε την ελληνική επιχείρηση που μεγαλούργησε και οδήγησε τη χώρα στην ανάπτυξη, αυτή τη στιγμή, ωραία, πήραμε κάποια χρήματα με την άποψη του κεφαλαίου, αλλά τι έμεινε σε ελληνικά χέρια? Το 34% μόνο. Έτσι. Και όταν τα πουλάμε όλα τώρα, αύριο τι θα έχουμε να πουλήσουμε? Και εν πάση περιπτώσει, και γιατί υποθηκεύσαμε εμείς όλη την περιουσία μας με τα μνημόνια, αυτό το έγκλημα το οποίο έγινε εις βάρος της πατρίδος και του ελληνικού λαού? Γιατί κάναμε αυτό το έγκλημα και υποθηκεύσαμε την περιουσία μας για 100 χρόνια? Λοιπόν, άρα έχουν γίνει τεράστια λάθη. Είναι λάθη, αυτό σας ρωτώ. Τεράστια. Όταν μου μιλάτε για τεράστια στρατηγικού λάθη. Χαρακτήρα, η ενέργεια, το νερό, η υγεία είναι στρατηγικού χαρακτήρα για μια χώρα. Ναι, θέλανε να πουλήσουν και το νερό. Ερώτημα. Θέλανε να πουλήσουν και το νερό. Είναι επισκοπό ή δέθηκε αυτή η χώρα? Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Έχει ενδιαφέρον για μένα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανέβει όλη τη σκάλα της επιχειρηματικότητας, πώς προσεγγίζει αυτή την οπτική που συζητάμε? Εγώ τι πιστεύετε? Δεν την προσεγγίζω μόνο σαν επιχειρηματίας. Εγώ πρωτίστως την αντιμετωπίζω σαν Έλλην πατριώτης και επιχειρηματίας. Αλλά πρώτα Έλλην πατριώτης. Πρώτα για μένα είναι η πατρίδα και όχι η επιχείρηση. Και μέσα στην πατρίδα χρειάζεται ελληνική επιχείρηση. Χρειάζονται ελληνικές δυνάμεις. Χρειάζεται ελληνική παραγωγή. Διότι κάποια στιγμή μετά θα βρεθούμε και δεν θα έχουμε λεφτά να αγοράζουμε τα πάντα απ' έξω. Και θα έχει πρόβλημα η χώρα. Διότι ανεβαίνει και το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος ήταν 309 δις το 12, τώρα είναι 390. Και ρωτάτε ένας απλός άνθρωπος, με ρωτάνε κιόλας πολύ. Καλά μου λένε. Τι κάνανε αυτά τα μνημόνια? Μας κατέστρεψαν, φτωχεύσαμε, πεθάναμε. 500.000 νέοι ικανοί Έλληνες φύγανε στο εξωτερικό. Και τι κάναμε? Τώρα έχουμε περισσότερο δημόσιο χρέος. 390. Και περισσότερο ιδιωτικό χρέος. Αν είχαμε αντλήσει εμείς φυσικό αέριο από την Κρήτη ή από τα Ιόνια αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε να ξεπληρώσουμε και σημαντικό ποσό από το δημόσιο μας χρέος και θα ήμασταν ελεύθεροι τότε. Γιατί τώρα δεν είμαστε ελεύθεροι. Και όταν δεν είμαστε ελεύθεροι, μετά δεν μπορεί ο κάθε πρωθυπουργός της Ελλάδος
να αντιμετωπίσει την κυρία Μέρκελ, παραδείγματος χάρη, και αναγκάζεται και υποχωρεί. Και υποχωρεί εις βάρος της πατρίδος. Και δεν τολμά βεβαίως να της πει: Ελλάδα, κυρία μου, μας χρωστάς από τις γερμανικές επανορθώσεις, από το αναγκαστικό δάνειο 400 δις. Έχεις λεφτά, σε βοηθήσαμε, δώστα μας. Κανένας δεν τόλμησε. Ολολόγια και κανείς δεν προχώρησε. 400 δις αν είχαμε εμείς, μας τα είχε δώσει η κυρία αυτή, η οποία μας κουνάει και το δάχτυλο, εμείς δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Θα ήταν παράδεισος η Ελλάδα. Λοιπόν, άρα ο πολιτικός, ναι, ο κυβερνήτης, το κόμμα, η αντιπολίτευση, όλοι, όλο το πολιτικό σύστημα υποκύπτει και δεν είναι ελεύθερο. Δεν είναι ελεύθερο να προασπίσει τα συμφέροντα, αναγκάζεται να μην προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα και να υποκύψει. Και έτσι, δυστυχώς, δεν πληρεί τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην πατρίδα και στον ελληνικό λαό. Άρα λέτε ότι δεν είναι λάθος, είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Είναι δεσμευμένοι. Όχι, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Αλλά δεν έχουν την τόλμη. Θα συγχρή, λέγανε οι αρχαίοι. Πρέπει να είσαι, να πεις ότι εγώ δεν υποχωρώ. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί είναι εύκολο να λέει κανείς, μας πιέζουν και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και υποχωρούμε. Τεράστιο λάθος. Ερωτώ. Γιατί υπογράψαμε εμείς τη συμφωνία με τις πρέσπες και δώσαμε στους Σκοπιανούς εκεί την ιστορία μας, την τιμή μας και τους κάναμε δίθεν Μακεδόνες και μας ξεφτιλίζουν και από πάνω. Γιατί η Βουλγαρία δεν υποχωρεί? Η Βουλγαρία, η οποία είναι πιο αδύναμη χώρα, με λιγότερες δυνατότητες και με συνθήκες τέτοιες που μπορεί να την πιέσει και η Αμερική και η Γερμανία. Γιατί δεν υποχωρεί? Γιατί εμείς υποχωρήσαμε? Λοιπόν, μπορεί μόνο να μην υποχωρήσουμε. Έχει κόστος όμως αυτό, αλλά είναι ανάγκη. Και γιατί εμείς, να το φέρω σε ένα άλλο πεδίο, γιατί εμείς τόσα χρόνια δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, που είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα, που είναι απέτηση του διεθνούς δικαίου. Του διεθνούς δικαίου και της. Έχω αντίλογο σε αυτό όμως, κύριε Φιετζόγλου. Βεβαίως. Και πού ήταν όλοι? Άλλωστε, η εκπομπή σου είναι αντιθέσεις. Μάλιστα. Πού ήταν, εγώ θα έλεγα να την αλλάξεις και να την κάνεις συνθέσεις. Ερώτηση, κύριε Φιετζόγλου. Παρακαλώ. Το λαμβάνω υπόψη μου αυτό που είπατε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πού ήταν λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος, η πολιτική, η οικονομική ταγή, όταν για παράδειγμα είχε τη Συμφωνία της Μαδρίτης με ελληνική υπογραφή, που αναγνώριζες δικαιώματα ταυτόχρονα ζωτικού ενδιαφέροντος και στην Τουρκία, πάνω σε ζητήματα όπως τα 12 ναυτικά μίλια? Πού ήτανε? Δηλαδή, μιλάμε σήμερα, αλλά να δούμε ότι έχουμε μια διαδρομή. Άρα σας ρωτώ, μήπως όλα τελικώς οδηγούν κάπου αλλού? Δεν υπάρχει αντίληψη? Τα λάθη τα οποία έχουν γίνει είναι κολοσιαία. Τα εγκλήματα που έχουν γίνει εις βάρος της χώρας είναι κολοσιαία. Γιατί τώρα μου μίλησες για τη Μαδρίτη, να μην σε πάω στα Ήμια. Έτσι, να μην σε πάω στα Ήμια. Έγκλημα τα Ήμια. Και ήρθε και η Μαδρίτη. Έτσι. Και τώρα έχουμε ακόμα χειρότερο. Έχουμε τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι. Και να σου πω και μια ιστορία για να δεις, να αντιληφθείς πώς οι επιχειρηματίες και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια επιφάνεια αντιμετωπίζουν τα θέματα. Από χρόνια προφανώς επεσήμενα τον κίνδυνο της τουρκικής απειλής και της τουρκικής πολεμικής μηχανής η οποία αναπτύσσεται. Κανείς δεν μ' άκουγε. Κάποια στιγμή δημοσιεύθηκε ένας χάρτης σε μια τουρκική εφημερίδα, την οποία αναδημοσίευσε ελληνική εφημερίδα, η οποία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα είχε κόκκινα στο χρώμα της Τουρκίας. Και είχε προχωρήσει το κόκκινο και είχε κοκκινήσει και τη Μύκονο. Και τότε με πέρανε ένα σωρό. Είχες δίκιο, πρόδρομε.
Θέλουν να μας πάρουν και το σπίτι μας στη Μύκονο. Λέω, δηλαδή, δεν σας ενδιαφέρει ότι θέλουν ολόκληρη τη Λέσβο, ολόκληρη τη Χίο, ολόκληρη τη Σάμο, ολόκληρη την Ικαρία, τα Δωδεκάνησα. Το σπίτι σας στη Μύκονο σας ενδιαφέρει. Αυτοί είστε. Τι σημαίνει αυτό? Κατάπτωση, παρακμή. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Και αυτή η παρακμή, το φοβικό σύνδρομο, η έλλειψη θάρρους και τιμής, η έλλειψη αίσθησης τι θα πει πατρίδα. Η πατρίδα δεν είναι κουβέντα. Η πατρίδα πρέπει να τη νιώθεις μέσα και να αγωνιστείς και να θυσιαστείς για την πατρίδα. Όπως αγωνίστησαν και σκοτώθηκαν και πολέμησαν χιλιάδες άνθρωποι για την πατρίδα αυτή. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να την πουλήσει αυτή η πατρίδα. Αυτή η πατρίδα, ό,τι έμεινε από τη Μεγάλη Ελλάδα, με δικά μας λάθη, έχει ποτιστεί με πολύ αίμα, με πολύ πόνο, με πολύ πίκρα. Δεν μπορεί κανείς να την πουλήσει. Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι υπάρχει, λέει, μια τουρκική νότα, κάτους μπέλη. Τι θα πει υπάρχει μια τουρκική νότα? Κάνει και εσύ κάτους μπέλη στην τραπεζούντα να δεις τι θα κάνει η Τουρκία. Γιατί δεν προχωρείς? Και όσες φορές το θέτω αυτό το θέμα, μου λένε σαν δίθεν δικαιολογία ότι το εξετάσαμε και τα συμφέροντα και καταλήξαμε να μην προχωρήσουμε. Να μην πάω λαϊκή έκφραση. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, θα επιστρέψω στα γεωπολιτικά. Θέλω να μείνω λίγο στα ενεργειακά. Έχετε μία πολύ συγκροτημένη άποψη. Δεν συμφωνούν όλοι μαζί σας. Ελεύθερα. Προφανώς. Αλλά έχετε πει ότι θα μπορούσαμε, οδεύοντας σε αυτή την λεγόμενη ενεργειακή μετάβαση, πιο ομαλά, να δούμε με ίδιες δυνάμεις πώς θα ανταπεξέλθουμε μέχρι να φτάσει αυτή η στιγμή και κυρίως να μπορέσουμε να απομειώσουμε δυσβάσταχτα χρέη και για τον ελληνικό λαό και για τη βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή έχετε περιδιαβεί τη Δυτική Μακεδονία, έχετε κάνει και μία επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, καλώντας τον να την επισκεφτεί. Ποια είναι η πραγματικότητα? Πώς θα μπορούσε να ανατραπεί αυτό το δυσμενές, όπως το περιγράφετε εσείς, κλίμα? Θα σας πει κάποιος, μα να επαναλειτουργήσουν τα λιγνητορυχεία που λειτουργούν ήδη, διότι θέλει μία σταθερότητα το σύστημα, οπότε ως εφεδρίες θα χρησιμοποιηθούν. Πώς λοιπόν, τι πρέπει να γίνει? Είναι λάθος, δεν θα έπρεπε να κλείσουν? Οι μονάδες αυτή τη στιγμή λειτουργούν καλά, το λέτε με φυσικό αέριο, εισαγόμενο βέβαια. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι το θέμα. Παρακαλώ. Υπάρχουν οι μονάδες φυσικού αερίου, εκτός του λιγνητικού κέντρου Πτολεμαϊδας, Κοζάνης, Αμιντέου. Λοιπόν, να τα προποιήσουμε για να τα καταλάβει ο κόσμος. Οι λιγνητικές μονάδες βρίσκονται κατά βάση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα. Και στην περιοχή της Μεγαλούπολης. Το ηλεκτρικό ρεύμα που θα έρχεται μέσω καλωδίου στην Κρήτη θα είναι από τη Μεγαλούπολη. Έτσι. Αυτές οι λιγνητικές μονάδες πρέπει να παραμείνουν για ποιους λόγους? Πρώτον, διότι είναι πιο φτηνές από το φυσικό αέριο. Έχουν καταντήσει τελικά οι λιγνητικές μονάδες, παρά το πρόστιμο, να είναι πιο φτηνές τώρα που έχει ανεβεί το φυσικό αέριο. Πέραν τούτου όμως, χωρίς αυτές τις μονάδες θα έχουμε πρόβλημα ευστάθειας του συστήματος. Θα έχουμε blackout, το οποίο λίγοι καταλαβαίνουν τι καταστροφή σημαίνει. Λοιπόν, άρα, τι θα πρέπει να γίνει? Τα έχω πει και στον ίδιο τον Μητσοτάκη, επανειλημμένος, με γράμματα. Απάντηση δεν πήρα. Λοιπόν, τι θα πρέπει να γίνει? Οι μονάδες αυτές πρέπει να παραμείνουν. Τα λιγνητορυχεία πρέπει να παραμείνουν και οι περιοχές αυτές να παραμείνουν εν ζωή. Διότι αλλιώς θα μείνουν μόνο κάποιοι γέροντες εκεί. Θα φύγουν όλα τα νέα παιδιά, δεν θα έχουν δουλειές. Μονάχα στην περιοχή Πτολεμαΐδας Κοζάνης θα χαθούν 20.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Ποιος θα μείνει εκεί? Κάποιοι συντακτικούς θα μείνει. Όλα τα παιδιά θα φύγουν δίπλα στα σύνορα, θα διάσουν τα σύνορά μας. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε εμείς από την Αθήνα
ότι υπάρχουν και σύνορα, υπάρχει γερισμός εκεί, υπάρχει πατρίδα η οποία, την οποία πολέμησαν χιλιάδες Έλληνες για να την έχουν ελεύθερη. Να αφήσουμε να διάσει, να περάσει κανείς από την Αλεξανδρούπολη προς τα πάνω προς την Οροστιάδα και το Ορμένιο, τα χωριά και να τον πιάσει η καρδιά του. Όλα τα σπίτια κλειστά και τα παράθυρα με σταυρωτές τάβλες κλειστά. Δεν βλέπουμε τι γίνεται, δεν ενδιαφερόμαστε για την πατρίδα. Ποια είναι η πατρίδα? Η Αθήνα και το Κολωνάκι? Και ρωτώ εγώ το εξής. Να μείνουν οι μονάδες να δουλέψουν. Ναι. Σιγά σιγά να δούμε υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας που βγάζουν τα ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Ναι. Πώς προχωράμε εμείς με τη σιγουριά ότι θα βρεθεί? Δηλαδή ξεκινάμε εμείς τώρα και κάνουμε πρόγραμμα ότι θα έχουμε τη μισή ηλεκτροπαραγωγή μας το 28 από βολταϊκά και φυσικό αέριο. Και τι θα γίνει άμα έχουμε τη μισή μια μέρα που έχει συννεφιά και δεν έχει αέρα? Θα καταστραφούμε? Δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση αποθήκευσης ενέργειας των ανεμογεννητριών και του φωτοβολταϊκών. Δεν έχει βρεθεί λύση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω την προσωπική μου άποψη. Δεν είναι μόνο να βρεθεί λύση. Η λύση αυτή θα πρέπει να είναι και οικονομική. Διότι αν βρεθεί μια λύση τεχνική, επιστημονική και είναι πενταπλασία κόστος, ποιος θα την εφαρμόσει? Ποιος θα πληρώσει 500 έτσι για την πλάκα του? Η λύση πρέπει να είναι και οικονομική. Και με την ταπεινή μου γνώμη και ένας μαθητής με τις γνώσεις, γυμνασιακές γνώσεις, μπορεί να αντιληφθεί ότι η ενέργεια η οποία βγαίνει από την ανεμογεννήτρια θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει ηλεκτρόλυση του νερού για να βγάλει υδρογόνο. Και αυτό το υδρογόνο πρέπει να αποθηκευθεί σε τεράστιες δεξαμενές ή δεν ξέρω πώς, και μετά πρέπει να γίνουν δίκτυα. Δίκτυα για να μεταφέρουν αυτή την παραγωγή η οποία βγαίνει, παραδείγματος χάρη, αύριο μεθαύριο και από πεδίο εντός θαλάσσης, να τη μεταφέρει στο σταθμό παραγωγής. Και όλα αυτή η δαπάνη, με την απλή λογική, είναι προφανώς, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την δαπάνη λιγνητικής παραγωγής. Άρα λέτε ότι πρέπει σε αυτή τη φάση να επιμείνουμε. Και με το φυσικό αέριο, επειδή επιμένετε στην αξιοποίηση του δικού μας. Με βάση τα στοιχεία όμως, κύριε Φιετζόγλου, αυτή τη στιγμή η χώρα εισάγει φυσικό αέριο, λειτουργούν και οι μονάδες μας με φυσικό αέριο για να τροφοδοτούν διαρκώς. Κερδίζουν αυτοί που το εισάγουν, από τη μία, κερδίζουν και αυτοί που μας το πουλούν. Δεν είναι μόνο οι Ρώσοι. Δεν έρχεται το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τους Αμερικανούς, το οποίο με βάση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι, θα έλεγε κανείς, και λιγάκι χειρότερο από το, από το άλλο φυσικό αέριο. Άρα εδώ τι γίνεται? Λοιπόν, γίνεται ένας κύκλος που κερδίζουν οι άλλοι εκτός από τη χώρα? Τα πράγματα είναι απλά. Και ποιοι κερδίζουν? Τα πράγματα είναι απλά. Το φυσικό αέριο είναι και αυτό ρηκτό. Απλώς όταν η ρήπη που βγάζει είναι μικρότερη από τους ρήπους που βγαίνουν σε μια θερμική μονάδα με λιγνίτη ή με άνθρακα γενικότερα. Λοιπόν, άρα σε λίγο η μετάβαση λέει ότι θα κόψουμε και για το λιγνίτη. Και πέραν του λιγνίτη και του άνθρακα θα κόψουμε και το φυσικό αέριο. Γι' αυτό τι γίνεται? Η ανόητη ιδεολειψία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκινάμε, δεν χρηματοδοτούν πλέον επιχειρήσεις που θα κάνουν εξόρυξη φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Δηλαδή, χρηματοδοτούν τη γεννήτρια, την ανεμογεννήτρια. Οι Γερμανοί ταρπάζουν
από τις ανεμογεννήτριες που κατασκευάζουν και τις στέλνουν εδώ, τα αρπάζουν και από τους λίπους, έτσι, όταν έχουν κάποιο συνεταιρισμό οι Γερμανοί εδώ στα φωτοβολταϊκά που θα κάνουν, στα 51% οι Γερμανοί και 49% οι ΔΕΗ. Το 51% που θα χρηματοδοτήσουν οι Γερμανοί, τα δικαιώματα, τα ρήπα θα τα πάρουν οι Γερμανοί. Θα κερδίσουν και από εκεί. Θα κερδίσουν και από την επιδότηση που δίνει η ελληνική κυβέρνηση για αυτές τις μονάδες. Τι ρωτώ εγώ. Όταν δώσουμε εμείς τα λεφτά όλα αυτά τα χρήματα που έχουμε, τα ελάχιστα που έχουμε κρατήσει, τα δώσουμε για να γίνουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και δεν βρεθεί σύστημα αποθήκευσης. Τι θα κάνουμε τότε? Πες μου τι θα κάνουμε. Όταν βγάζουν με πολλή ενέργεια, θα την πετάνε οι ανεμογεννήτριες. Αν βγάλουν μια μέρα που έχει πάρα πολύ αέρα, πολύ ενέργεια, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο. Λοιπόν, και το φυσικό αέριο λοιπόν θα πρέπει να πάει πιο πέρα. Όλα αυτά πρέπει να πάνε ομαλά. Στην οικονομία οι αναταράξεις φέρνουν άλλες αλυσιδωτές αντιδράσεις αρνητικές. Κερδίζουν και ποιοι, κατά τη γνώμη σας, από την εισαγωγή φυσικού αερίου αντί για την αξιοποίηση του δικού μας φυσικού αερίου? Κερδίζουν όλοι όσοι μας πουλάνε. Και βέβαια, για να ξεκαθαρίσω και στον κόσμο, το φυσικό αέριο το 70% έρχεται μέσω Τουρκίας και το 30% έρχεται υγροποιημένο LNG στη Ρεβιθούσα, ένα νησάκι κοντά στην Ελευσίνα. 70% λοιπόν έρχεται από τη Ρωσία μέσω του Turkish Stream, στην Ανατολική Θράκη. Από εκεί συνδέεται με το σύστημα της Βουλγαρίας, με το δίκτυο της Βουλγαρίας. Έχουν κατασκευάσει νέο συνδετήρα, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτε, οι Βουλγαροί, γιατί σιωπηλά κάνουν το συμφέρον τους. Έτσι, γιατί κάνουν το συμφέρον τους και βγάζουν πιο πολλά λεφτά και οι Βούλγαροι με αυτή τη σύνδεση. Και έρχεται πλέον στο σιδηρόκαστρο το ρωσικό αέριο μέσω Τουρκίας. Λοιπόν, αυτά δεν είναι θέματα τόσο απλά ώστε να τα παραβλέπει κανείς. Άρα, μήπως και οι μεγάλοι παίκτες, είτε εγχώροι είτε πολύ περισσότερο διεθνώς, δεν θέλουν η χώρα να αξιοποιήσει το φυσικό αέριο? Ασφαλώς δεν θέλουν. Η χώρα δεν θέλουν να μην αξιοποιήσει τις δικές της δυνατότητες και πηγές. Προφανώς. Αλλά πέραν του τι λένε τα συμφέροντα, εδώ έχουμε κυβέρνηση και έχουμε πατρίδα. Η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή να μην τα βγάλει το φυσικό αέριο που είναι δίπλα στην Κρήτη. Και δίπλα από την Κρήτη, το φυσικό αέριο, ή δίπλα από την Πελοπόννησο, θα έχει ένα μικρό αγωγό μονάχα, δεν θα έχει χιλιόμετρα. Άρα άμεσα θα έρχεται εδώ. Εδώ στην Κρήτη το φυσικό αέριο θα έρχεται 10 φορές πιο κάτω από τις τιμές του άλλου. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι Ελλάδα θα είχαμε αν είχαμε κάνει αυτά τα πράγματα. Μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα είχε ενθουσιασμό, που θα είχε περηφάνεια, που τα παιδιά της δεν θα φεύγαν έξω, που τα παιδιά που φύγαν έξω θα γυρνούσανε, που θα υπήρχε αξιοκρατία, που θα υπήρχε αισιοδοξία, που θα ζούσαν οι Έλληνες και θα λέγανε «Είμαι Έλληνας και είμαι περήφανος». Αντί να υπάρχει τώρα αυτή η απάθεια, δεν βλέπεις έναν άνθρωπο στον δρόμο να χαμογελάει. Όλοι είναι κατσούφιδες με τα προβλήματά τους, τα οποία θα μεγαλώσουν ευθύνη αυτών που δεν προσέχουν και δεν βλέπουν το μέλλον, τότε θα είναι αργά. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε μία σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου απόψε. Είναι ο φιλοξενούμενος της εκπομπής. Κύριε Εμφιετζόγλου, αν μου επιτρέψετε, μπορεί να σας φανεί αδόκιμο και αγενές, αλλά οφείλω να το ρωτήσω. Λέει ο απλός λαός ότι η επίκληση διαρκώς του όρου πατρίδα και πατριώτης μπορεί να υποκρύπτει τελικά πατριδοκαπηλεία
και πλεονασμό επιχειρημάτων με άλλους σκοπούς. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, εσείς διαχρονικά μιλάτε για πατρίδα και διαχρονικά πράτετε. Λίγοι γνωρίζουν το περίφημο Ταμείο Αβέροφ 2 για ενίσχυση του πολεμικού μας ναυτικού. Πολύ λιγότεροι, εκτός από αυτούς που πρέπει, γνωρίζουν, γιατί δεν παίζεται με όρους επικοινωνίας, τις προσπάθειες για τους Πομάκους, για τους Τσιγκάνους, για τους ανθρώπους σε εγκατελειμμένα χωριά της Φλόρινας. Ωστόσο, οφείλω να σας ρωτήσω, το ελληνικό κεφάλαιο, η ελληνική οικονομική ελίτ σήμερα, τι ρόλο έχει σε αυτό που εσείς ορίζετε ως πατρίδα? Είστε λάτρης του Βενιζέλου. Καπαδόκης στη ρίζα, να μην το ξεχνάμε. Άρα, λοιπόν, θα σας το πω ιστορικά. Το κεφάλαιο επί Βενιζέλου, με τις ακρότητές του για τον κόσμο της εργασίας, είχε και ένα όραμα μαζί με τον Βενιζέλο που θέλουν να πάει η Ελλάδα. Σήμερα... Θα σου απαντήσω. Καταρχάς, συμφωνώ με όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι καπηλεύονται την πατρίδα. Όπως υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι καπηλεύονται τη θρησκεία. Για μένα δεν υπάρχει πιο αισχρό πράγμα από την καπηλεία της πατρίδας και της θρησκείας, της ορθόδοξης πίστης μας. Είναι το χειρότερο να την αρνηθείς, να μην της δώσεις σημασία, αλλά την καπηλεία είναι το χειρότερο. Μακράνε μου, πολύ μακράνε μου, οποιαδήποτε τέτοια ελαχίστη διάθεση. Δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω. Έτσι, δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω. Ονοώ. Αλλά να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα. Πώς αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία την έννοια πατρίδα? Ας βγάλουμε εκείνους τους που την καπηλεύονται. Ας πάρουμε τον κόσμο και να πάρουμε πρώτα απ' όλα εκείνους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν την πατρίδα. Πώς την αντιμετωπίζουν? Και επειδή είπαμε προηγουμένως για τους εφοπλιστές, οι οποίοι, δόξα σοι ο Θεός, έχουν σημαντικό ρόλο διεθνώς και προβάλλουν την ελληνική σημαία και βοηθούν και οικονομικά τη χώρα, αλλά πέραν αυτής της υποχρέωσης, της μικρής υποχρέωσης, τι κάνουν? Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Επειδή είπες για το Ταμείο Ελληνικού Στόλου Αβέροφ 2. Κάναμε μια προσπάθεια να ενεργοποιήσουμε τους Έλληνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα, να αγοράσουμε ένα πλοίο για το ελληνικό ναυτικό. Να το ονομάσουμε Αβέροφ 2, εις ανάμνηση του θρηκτού Αβέροφ και του Παύλου Κοντουριώτη. Κανένας εφοπλιστής δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ. Κανένας. Τους πήρα τηλέφωνο, τους έγραψα γράμματα, τους στείλαμε μηνύματα. Κανένας. Γιατί? Δεν θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια? Ή να πω και κάτι άλλο. Να την κάνουν μόνοι τους αυτήν την προσπάθεια. Έπρεπε να την κάνει ο Εφιεντζόγλου? Να την κάνουν μόνοι τους. Τόσοι εφοπλιστές θα μπορούσαν μόνοι τους να κάνουν μια προσπάθεια, να μαζέψουν χρήματα πολύ εύκολα, δισεκατομμύρια έχουν βγάλει τώρα. Να αγοράσουν μια νέα φρεγάτα και να την παραδώσουν. Και να τους βγάλω το καπέλο και να υποκληθώ. Όπως κάνανε παλαιότερα άλλοι Έλληνες ευεργέτες από μέρη μακρινά, όπου νιώθανε την πατρίδα πιο κοντά
από μέρη, από τη Βόρειο Ήπειρο, πόσοι πατριώτες από άλλα μέρη, από την Κωνσταντινούπολη, από την Αίγυπτο, από την Αλεξάνδρεια και από άλλα μέρη του κόσμου, αλλά και τι, ποια ήταν η έννοια της πατρίδος για αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και το 40. Ο θείος της γυναίκας μου ζούσε μια χαρά στην Κωνσταντινούπολη, τα παράτησε όλα και ήρθε και πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο. Άλλοι από την Αμερική ήρθαν και πολεμήσαν επίσης. Αυτή η ψυχή που δένει τον άνθρωπο με την πατρίδα. Πάντως, κύριε Φιετζόγλου, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κάνετε ένα ταμείο στο οποίο απευθύνεστε σε οικονομικά δυνάμενους παγκόσμιους παίκτες. Να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε. Ναι, ναι. Και δεν λαμβάνει αυτό το ταμείο ούτε ένα ευρώ. Ναι. Δικαιούμαι να εικάσω ότι έλαβε αντίθετα από απλούς ανθρώπους από το υστέρημά τους. Και ναι, μάλιστα όταν ψυχή αυτής της προσπάθειας είστε εσείς φτάσατε να βοηθήσετε μέχρι και κόσμο, να τα λέμε, στη Μαριούπολη. Από την τσέπη σας φτάσατε να το βοηθήσετε. Ρωτάω λοιπόν, σε αυτό το ταμείο δεν δίνανε οικονομικά δυνάμενοι παγκόσμιοι παίκτες και έδινε ένας απλός Έλληνας από το ιστόρημά του? Συνέβη αυτό? Αυτό συνέβη αυτό. Και θα σου διηγηθώ μια περίπτωση η οποία με συγκίνησε. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει η συγγραμματεύς μου, σε ζητεί, λέει, ένας κτηνοτρόφος από ένα χωριό κοντά στα σύνορα, βόρεια από το Κιλκής. Λέω, τι θέλει? Μου λέει ότι ερωτάει. Δεν έχει, λέει, λεφτά. Έχει λίγα πρόβατα μονάχα και από εδώ και από εκεί μάζεψε 20 ευρώ. Μπορεί, λέει, να τα βάλει στο ταμείο? Λέω, μπορεί, όχι μπορεί. Τα 20 ευρώ αυτού του ανθρώπου είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ενός άλλου εφοπλιστή που τα έχει τίποτε, που δεν είναι τίποτε. Αυτός από το υστέρημά του. Γιατί αυτό που κάναμε δεν είναι μόνο να αγοράσουμε ένα πλοίο. Είναι να δώσουμε το μήνυμα, όπως εκείνη την εποχή δίνανε οι γυναίκες και τις βέρες τους, εκτός από τον Γεώργιο Αβέροφ, που έβαλε ένα μεγάλο ποσό. Απλός άνθρωπος, απλοί άνθρωποι συνέβαλαν για να αγοραστεί άμεσα το θωρηκτό Αβέροφ και έτσι ελευθερώσαμε τα νησιά μας, τη θάλασσά μας. Το όλος ο κόσμος, από το υστέρημα. Άλλος έδωσε τη βέρα του, η γυναίκα έβγαλε τη βέρα του και δεν είχε άλλο να δώσει. Να δώσουμε, θέλαμε και αυτό το μήνυμα στον κόσμο. Ξαναθυμηθείτε την πατρίδα. Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί. Αφήστε τα προσωπικά, τα κομματικά. Ελάτε, μαζευτείτε, ενωθείτε. Μία είναι η Ελλάδα. Όλοι είμαστε μαζί. Όλοι. Γιατί όταν είμαστε μαζί πάντα νικάμε. Όταν αυτή η άθλια διχόνοια μας τρώει τα σωθικά, πάντα μπαίνουμε σε περιπέτειες και καταστροφές. Μπορούμε να και είμαστε. Αυτό το μήνυμα ήθελα να δώσω. Και αυτό το μήνυμα ήθελα να δώσω πέραν των χρημάτων και πέραν του υλικού της αγοράς του πλοίου. Κύριε Φιετζόγλου, μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί? Πιστεύετε ότι ο Έλληνας στις μέρες μας αισθάνεται ότι μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί όταν η πλειονότητα βλέπει να φτωχοποιείται και ελάχιστοι από πλούσιοι να είναι πλουσιότεροι? Αισθάνεστε ότι μπορεί να κουμπάνε με την ίδια ζέση αυτό που λέμε πατρίδα? Μπορούμε να την ακουμπάμε βέβαια με διαφορετικό τρόπο από το 20, πριν από 100 χρόνια, με διαφορετικό τρόπο και με νέα ιδανικά. Νομίζω όμως ότι η μεγαλύτερη ευθύνη πέφτει στους ηγέτες. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι. Αυτοί οφείλουν να οδηγήσουν τον κόσμο σε μια κοινωνία η οποία να έχει ιδανικά, να μην υπάρχουν απάτες, να μην υπάρχει ανεξαρτοκρατία, να μην αναγκάζονται τα νέα παιδιά απογοητευμένα να φεύγουν έξω. Εχθές είχα την χαρά να γνωρίσω ένα νέο επιστήμονα κολοσσίας
δυναμικότητας και αξίας τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος ήρθε από την Αμερική στην Ελλάδα, εδώ στην Κρήτη, και το χάρηκα αυτό το παιδί. Μπράβο του είπα, που ήρθες, άφησες εκεί όλα τα καλά της Αμερικής και ήρθες εδώ πίσω στην Ελλάδα με όσα στραβά έχουμε. Γιατί αυτή η πατρίδα θέλει παιδιά σαν και σένα να έρθουν πίσω, να δώσουν το μήνυμα, ένα νέο μήνυμα. Να έρθουν και τα άλλα παιδιά που φύγανε στα μνημόνια εκεί την καταραμένη εποχή, να γυρίσουν πίσω, να δημιουργήσουμε μια νέα πατρίδα. Να αντιμετωπίσουμε από το πρόβλημα από τη ρίζα, από το δημογραφικό. Έτσι, που γερνάμε όλοι, γερνάμε και δεν γερνάμε. Να βοηθήσουμε όλοι, όχι μόνο το κράτος, και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Όλες οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πάρουν μια απόφαση όλα τα ερώτηση συμβούλια. Όμως τώρα με προκαλείτε. Η οικονομική ελίτ σήμερα στη χώρα έχει τέτοια στρατηγική αντίληψη ή είναι μια οικονομική ελίτ μεταπρατών, κομπραδόρων, βαριές εκφράσεις, τις έχετε ακούσει, δεν σας λέω κάτι, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να έχει τη νομή των πακέτων στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς στρατηγική, σχεδιάζει για μια οικονομία και τους παραγωγικούς της φορείς, άξονες, ποιες είναι οι αναγκαιότητες αυτή τη χώρα. Η χώρα μπορεί να τα φτιάχνει όλα, αλλά έχει μια ιεράρχηση, ας το πούμε έτσι. Είπατε για το πολιτικό σύστημα. Η οικονομική ελίτ έχει μια ιεράρχηση. Όχι. Όχι. Αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις. Προφανώς παντού υπάρχουν εξαιρέσεις. Δυστυχώς επαληθεύουν τον κανόνα. Τον κανόνα. Πάντα. Αλλά υπάρχουν πολύ ωραίες εξαιρέσεις. Οι οποίες δεν έχουν και τη σεμνότητα, δεν διαφημίζονται. Mm-hmm. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Παραδείγματος χάρη μια επιχείρηση έχει αναλάβει κάποια χωριά στην Ήπειρο, όλα τα μωρά παιδιά και τα λοιπά και τα τροφοδοτή και τα λοιπά. Να μην πω περισσότερα. Άρα υπάρχει θέμα στρατηγικής αντίληψης. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα προωθήσεις. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βοηθήσεις. Έτσι. Δηλαδή, να ο ένας με τον άλλον να μπουν σε αυτή την πορεία. Ναι, αλλά κύριε Φιετζόγλου, εγώ πρέπει να είμαι πιεστικός. Γι' αυτό ναι, αντιθέσεις και όχι συνθέσεις. Ρωτώ, το σύγχρονο ελληνικό κεφάλαιο, θα το πω έτσι για να το καταλάβει ο πολλής κόσμος, είναι ένα σύγχρονο κεφάλαιο με τις εξαιρέσεις προφανώς, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώνει τον κανόνα, που πατάνε στα πόδια τους, αυτές είναι οι εξαιρέσεις, ή είναι ένα κεφάλαιο στην πλειονότητά του που παρασιτεί από τον κρατικό κορβανάζι ουσιαστικά. Σε αυτόν στηρίζεται. Μάλλον και το την ίδια ώρα λέει ότι οι δημόσιες επενδύσεις κάνουν ζημιά στην οικονομία, αλλά παρασιτεί από το κράτος. Ποιο είναι το ελληνικό κεφάλαιο, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δεν είναι υπάρχει κανένα σοβαρό τομέα στο ελληνικό κεφάλαιο. Μην το υπερβάλλουμε. Πλέον. Ναι, δεν είναι τίποτε σοβαρό. Είναι μονάδες κατά βάση οι οποίες ακολουθούν το καθένα στο συμφέρον του. Και βλέπουμε τώρα ότι το ελληνικό κεφάλαιο ουσιαστικά ξεπουλιέται. Είναι καλές οι τιμές, έτσι, υπάρχουν λεφτά στην αγορά και τα αγοράζουν οι ξένοι. Κάθε μέρα διαβάζουμε ότι κάποια ελληνική επιχείρηση πουλήθηκε. Άρα γι' αυτό μιλάτε και για φελληνισμό του επιχειρήν εσείς. Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Είναι ταχύτατος αυτός. Ταχύτατος. Αυτό το χρόνο οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες πουλήθηκαν σε ξένους δεν έχουν τονιστεί. Mm-hmm. Αλλά είναι τεράστια τα ποσά. Άρα τι οικονομία έχουμε, τι δομή οικονομίας έχουμε και τι οικονομία πιστεύετε είστε ένας από τους ανθρώπους που έχει γράψει την ιστορία του στα μεγάλα τεχνικά έργα, αλλά τι οικονομία βλέπετε να έχουμε πια και τι οικονομία θα είχαμε ανάγκη να έχουμε παραγωγικά. Θα έπρεπε να είχαμε μία οικονομία η οποία να είχε και στόχο την πατρίδα. Δηλαδή, πέραν του προσωπικού, πέραν του επιχειρηματικού, πέραν της οικονομίας, να είχε και τον παράγοντα πατρίδα μέσα του. Έτσι. Μια τέτοια οικονομία θα έκανε το εξής, παραδείγματος χάρη.
σε κάθε σε μια επιχείρηση, μια κριτική επιχείρηση, θα μπορούσε να κάνει το εξής απλό. Αφήσουμε το κράτος. Θα μπορούσε να πει ότι όποιος από την εταιρεία, από την επιχείρησή μου, κάνει δεύτερο παιδί, θα έχει μια επιδότηση τόσο, να βοηθηθεί. Τρίτο παιδί θα έχει διπλάσια επιδότηση. Τέταρτο παιδί τριπλάσια επιδότηση. Και αυτό να το κάνει ο ένας, να το κάνει και ο άλλος, να το κάνει και ο άλλος και να γίνει πλέον ρεύμα. Να θεωρηθεί πλέον ότι είναι μια κίνηση που δίνει χαρά, που σε κάνει να νιώθεις ευτυχισμένος με αυτή η προσφορά σου αυτή. Έτσι. Και έτσι θα μπορούσε να διαδοθεί και να διαδοθεί και η νοοτροπία ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από να γεννηθεί ένα παιδάκι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, είναι δύσκολη η όλη η διαδικασία της ανατροφής, ιδιαίτερα της εποχή μας τώρα, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από τη δημιουργία, τη γέννηση. Οπότε, κύριε Φιετζόγλου, συμφωνώ εγώ, αλλά δεν είναι θέμα αντίληψης και προσανατολισμού. Να σου το πω υπερβατικά χυδαία. Πιστεύετε σοβαρά ότι ένας Έλληνας κεφαλαιούχος δεν θεωρεί πιο ωφέλιμη λύση για τα κέρδη του ένα φθηνό, ανειδίκευτο, εισαγόμενο, πρόσφυγα, ταλαιπωρημένο, μετανάστη, ως εργατικό, ανειδίκευτο μάλιστα, δυναμικό, να μην έχει και απαιτήσει δικαιώματα ή το υπάρχον ελληνικό εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα. Στην εποχή που ζούμε, άλλωστε το είπατε εσείς, με ένα πάτημα κουμπιού αλλάζουν οι οικονομίες, χέρια και καταστάσεις. Γιατί να κάνει αυτό το ρομαντικό που λέτε εσείς, αφού μπορεί να γεμίσει τον παγιόκο, να γεμίσει, να το πω έτσι. Αυτό είναι ακριβώς. Τι να σου πω. Εγώ θα να σου πω μονάχα, φίλοι μου είπε ο πατέρας μου, λίγο πριν φύγει. Μου λέει, παιδί μου, αν έρθουν τα πράγματα και μπορέσεις και πας καλά και έχεις και άνεση οικονομική, έτσι, εντάξει, θα κοιτάξεις την οικογένειά σου και τα λοιπά, την επιχείρησή σου, αλλά μην ξεχνάς την πατρίδα. Μην ξεχνάς την πατρίδα. Και ο καθηγητής μου στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής μου της στατικής, όταν ήταν στα τελευταία του, που και τον αγαπούσα και τον τιμούσα, τα τελευταία λόγια που είπε είναι, πρόδρομε, κάνει ό,τι μπορείς για τη Μακεδονία. Και ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του. Το να έχεις κάποια χρήματα παραπάνω ή λιγότερα για μένα δεν λένε τίποτα. Αυτή την πατριωτική διάθεση οφείλουμε να την περάσουμε στον κόσμο. Να δείξουμε και το παράδειγμα όμως. Όχι να λέμε λόγια. Παράδειγμα θέλει ο κόσμος. Πράξη θέλει ο κόσμος, όχι λόγια. Και να δεις πώς αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι. Και το άλλο το θέμα που λέμε ότι ο μουσουλμάνος γεννάει, η μουσουλμάνα γεννάει από τα 15 της, κάνει 7-8 παιδιά και σε λίγο στην πατρίδα μας, για όλα αυτά τα οποία είπες προηγουμένως, θα πάθουμε ό,τι πάθανε οι Σέρβοι στο Κόσοβο. Διότι δεν θα είναι αργά να συνεχίσουμε να κρατάμε όλους αυτούς τους μουσουλμάνους εδώ και να μην τους στέλνουμε πίσω, να τους κρατάμε εδώ, να τους επιδοτούμε. Έτσι. Να μοιάζει η μισή Αθήνα με Καμπούλ. Η Κρήτη έχει μείνει κάπως έξω. Αλλά η μισή Αθήνα μοιάζει με Καμπούλ. Αφήνω ότι έχουν τραβήξει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Η Ευρώπη δεν το βλέπει αυτό, ότι έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών, γιατί ψυχές είναι και αυτές, φαντάζομαι. Ναι, εντάξει, δεν λέτε Ευρώπη, κάτι διαφορετικό. Η Ευρώπη είναι μια γενική εικόνα. Όχι, ο καθένας... αυτή δημιούργησε τα διαλυτικά φαινόμενα μαζί με την Αμερική, βομβαρδίζοντας πολέμους, τα ξέρετε αυτά. Το πολύ απλό είναι το εξής, ότι η Ευρώπη δεν έδρασε σαν Ευρώπη, μας επέβαλε με κάτι ψιλοχρήματα να ανοίξουμε και να μπέμπαινε ο καθένας μέσα. Και όταν εγώ έλεγα τι κάνετε, κλείστε τα σύνορα, με λέγανε τι λέει αυτός, λέει. Αυτό λέει είναι ανήθικο, είναι εις εθνικιστής ή κάτι αηδίες. Και φτάσαμε πλέον στο αμήν και ευτυχώς το αμήν κλείσαμε, όχι απόλυτα, αρκετά τα σύνορα και δεν πάθαμε την ύλα με τον Εύρο. Και βελτιώθηκε η κατάσταση. Εννοείται το υβριδικό κατασκεύασμα του Ερντογάν τότε με τη μόχλευση ανθρώπων. Το οποίο δεν αποκλείεται να επανέλθει. Δεν αποκλείεται. Και βέβαια η άθλια τουρκική αντιμετώπιση, έτσι, να κατηγορεί εμάς ότι δήθεν σκοτώνουμε ή φερνόμαστε κατά τρόπο άσχημο στους μετανάστες που έρχονται. Όταν αυτοί οργανώνουν βρώμικα όλη αυτή τη διαδικασία, όταν αυτοί με τις δικές τους ακτοφυλακές προωθούν τους άμυρους, αφού τους έχουν αρπάξει τα φράγκα που είχαν, τους προωθούν να μπουν στα ελληνικά, όταν αυτοί έχουν εργοστάσιο που κάνουν πλαστικές βάρκες μιας χρήσεως για να τις πουλάνε στους άμερους εκεί τους ανθρώπους και να τους βάζουν μέσα και να βουλιάζουν αυτές μετά από λίγο και να λένε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι και κάποιοι ανόητοι στις Βρυξέλλες εκεί πέρα να μας διαβάλουν ότι δεν φερνόμαστε καλά στους μετανάστες. Τώρα όμως που ήρθε η σειρά της Πολωνίας, τώρα ξυπνήσανε. Και οι χώρες αυτές τώρα νιώθουνε τι τραβήξαμε εμείς. Τότε κανείς δεν ήθελε να πάρει, να τους φορτώσουν σε εμάς. Αυτό σας είπα, ότι μετατρέψαν ακριβώς. Αυτή είναι η βασική αιτία. Όχι ότι ερχόταν ο κόσμος, ότι μας μετατρέψαν σε αποθήκες ψυχών. Κύριε Φιετζόγλου, θέλω να πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω με τα γεωπολιτικά. Θέλω στο σημείο αυτό να πάμε στη διακοπή ως εξής. Σας άκουγα προηγουμένως που μιλούσατε για την ανάγκη ενός παραδείγματος, το τι σας είπε ο πατέρας σας, ότι εσείς μπορεί να μεγαλουργήσετε στο επιχειρηματικό κόσμο, αλλά σκεφτείτε και την πατρίδα, σκεφτείτε και το διπλανό. Θέλω να σας ρωτήσω εντελώς προσωπικά, πηγαίνοντας, δεν ξέρω αν το θεωρείτε αδόκιμο, αν το θεωρήσετε, μην απαντήσετε. Κατά πόσο το τροχαίο ατύχημα με το σοβαρό τραυματισμό, που σας καθήλωσε ουσιαστικά, σας μετέβαλε και την οπτική που είχατε, νέος άνθρωπος ήσασταν, με όλη τη δύναμη πάνω στα τεχνικά έργα και με πρωτοποριακές μεθόδους από τη Γερμανία. Άλλωστε, στατικής καθηγητής και εσείς στατική διδάξατε, πρέπει να πω. Λοιπόν, πόσο σας άλλαξε την αντίληψη για τη ζωή το ατύχημα, διότι δεν το βάλατε κάτω, θα μπορούσατε να τα είχετε εγκαταλείψει όλα. Σας την άλλαξε, ακόμη και για την αντίληψη του τι σημαίνει πλούτος και το τι σημαίνει φτώχεια τελικά. Τελείως ειλικρινά. Αν σας ενοχλεί, μπορούμε... Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Τελείως ειλικρινά. Σε στιγμές πολύ ακραίες, έκανα στον εαυτό μου το ερώτημα. Αν ξαναγεννιώσουν, τι θα έκανες. Και η απάντηση ήταν ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς οι αρχές μου και οι πράξεις μου θα ήταν ακριβώς οι ίδιες. Ίσως να ήταν ακόμα πιο έντονες. Διότι ίσως να μπορούσα να πετύχω περισσότερα πράγματα και να προσφέρω περισσότερα. Αυτό έχω να πω. Πείτε μου λοιπόν, και δεν επιμένω άλλο σε αυτό, έχει διαφορά ένας άνθρωπος που ένα ατύχημα τον καθυλώνει
αλλά που έχει την οικονομική δυνατότητα στο πώς τον αντιμετωπίζουν οι άλλοι από έναν άνθρωπο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ή ο λεγόμενος ρατσισμός της διάκρισης λόγω ενός ζητήματος υγείας. Αναπηρία, εσείς το έχετε πει ανοιχτά, δε. Είναι ο ίδιος ανεξαρτήτως Βαλαντίου. Όχι. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Πρώτα, ναι, όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα, βέβαια, γενικά έχει μια άλλη αντιμετώπιση. Αλλά και όποιος έχει τη δύναμη, έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Δηλαδή, είναι δικό σου προσωπικό θέμα, αν εσύ έχεις τη δύναμη, να μην νιώσεις καμία υποτίμηση, να πεις, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, έτσι, ό,τι μπορώ, και δεν έχω πρόβλημα, ιδιαίτερα στην αρχή, όταν γύρισα πίσω στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από 1,5 χρόνο σε νοσοκομεία, να πάω στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και να βλέπω 40.000 να σηκώνονται όρθιοι για να χειροκροτούμε και εγώ να χειροκροτώ και να φωνάζω καθημένως. Κανένα πρόβλημα. Είναι λοιπόν και προσπάθησα πάρα πολύ, πάρα πολλά παιδιά που είχα χτυπήσει, να τα παρακινήσω να μην κλειστούν στον εαυτό τους. Να βγουν έξω. Τους έλεγα, έλα ρε φίλε, πάμε να κολυμπήσουμε παρέα. Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου. Μην νιώθεις, βγες έξω. Πήγαινε στην καφετέρια. Μην νιώθεις ότι η αναπηρία... Δηλαδή, πρέπει να ενισχυθεί και ψυχολογικά ο άνθρωπος. Γιατί είναι μεγάλο σοκ, να μην λέμε ψέματα. Αλλά πρέπει και ο ίδιος να παλέψει με τον εαυτό του, να καβαλήσει. Να πάρει την απόφαση της ζωής. Είναι απαραίτητο. Διότι αλλιώς, αν έχεις λεφτά και τα λοιπά, αν ψυχολογικά καταβληθείς, το παιχνίδι είναι χαμένο. Πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Πενθυμίζω ότι σήμερα συνομιλούμε με τον κύριο πρόδρομο Φιετζόγλου. Κύριε Φιετζόγλου, θα μπω στα γεωπολιτικά, αλλά πριν, μιας και στο διάλειμμα το αφήσαμε, με έχετε μπερδέψει λιγάκι σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, είστε γέννημα θρέμα Φαλιριώτης. Έχετε σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, όπου έχετε μεγαλουργήσει στη Θεσσαλονίκη. Είστε δημότης Κομωτινέος, Κομωτινής. Κομωτινής. Μου είπατε πριν από λίγο ότι ήσασταν στην εξέδρα του ΠΑΟΚ. Κάποτε ήσασταν ο ηγέτης του Ηρακλή. Εγώ ως Φαλιριώτης περίμενα ότι θα είστε Ολυμπιακός. Πάντως είστε με βορειοελλαδίτικη ομάδα. Για πείτε μου λίγο, αυτό υποδηλεί και κάτι? Ναι, μεν Φαλιριώτης με ρίζες προσφυγικές από την Καπαδοκία, έτσι. Αλλά η καρδιά χτυπάει Βόρεια Ελλάδα. Η καρδιά χτυπάει στα σύνορα. Αν τα σύνορα, αν τα άκρα, τα αφήσεις να παγώσουν, μετά θα έρθει και στην καρδιά, στο κέντρο, η παγωνιά. Όπως λέγανε οι Βυζαντινοί και προσέχανε τους ακρίτες. Λοιπόν, εμείς στα τόσα λάθη που έχουμε κάνει, παραμελούμε τα σύνορα, παραμελούμε τον κόσμο και τα προβλήματα. Δεν κοιτάζουμε τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και δεν κοιτάζουμε πώς θα πρέπει να τους ισχυροποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, διότι έχουν πολλά μειονεκτήματα αυτές τις περιοχές. Δεν κοιτάζουμε τα μικρά νησιά μας να τα κάνουμε να είναι κούκλες και να ο κόσμος εκεί να είναι ευτυχισμένος. Τα παραμελούμε και το αποτέλεσμα είναι ότι φεύγουνε. Ότι φεύγουν, ο κόσμος φεύγει. Δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να έχει κανένα εισόδημα ικανοποιητικό. Ήμουνα πριν από 20 μέρες σε αυτή την εξέταση που έκανα στην Δυτική Μακεδονία. Και έφτασα κοντά στα σύνορα, όπου μίλησα με τον πρώην πρόεδρο ενός χωριού που λέγεται Άνω Κλινές. Αυτό το χωριό παλαιότερα
Ήταν ένα χωριό γεμάτο ζωή. Και μου λέει, άδειασε το χωριό μου. Και προσπαθώ να κρατήσω τα δυο παιδιά μου μονάχα, για να μην σβήσουν και όλα τα φώτα του χωριού. Να μείνουν τα δυο παιδιά μου εδώ τουλάχιστον. Προσπαθώ, μου λέει. Προσπαθώ να τα πείσω, να μείνουν εδώ. Σφίχτηκα. Σε ένα τέτοιο χωριό κάποτε, εκεί δίπλα στον Ακρίτα, όταν πήγαινα προς το χωριό, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, είδα ένα τεράστιο, πανέμορφο, πέτρινο χτίσμα. Μπαίνω μέσα, τι είναι αυτό, λέω. Λέει, είναι το σχολείο, το παλιό το σχολείο. Πάω στο σχολείο, 2-3 παιδιά, χαρτιά κάτω στο δάπεδο, καθαριότητα 0, παρατημένα όλα τα πράγματα. Και γυρνάω προς την καφετέρια όπου ήταν αραχτή και light, όπως λένε τώρα, και πήρανε το φραπέ τους. Ρε παιδιά, λέω, γιατί δεν κάνετε κάτι για το χωριό σας? Γιατί δεν κάνετε κάτι για το χωριό σας? Αυτό το κτίσμα το τεράστιο είναι ένα κόσμημα. Και πώς το κάνανε, λέω αυτό. Και έρχεται μια γριά και μου λέει, ξένε, εμείς, λέει, όλοι, λέει, δουλέψαμε, λέει, σε αυτό το σχολείο. Όλοι. Και εγώ, λέει, νέα κοπέλα τότε, στην ποδιά μου, κουβαλούσα πέτρες για να χτιστεί αυτό το σχολείο. Και θα σου δώσω, μου λέει, μια φωτογραφία που είναι το σχολείο και όλοι οι μαθητές, δάσκαλοι, παπάδες, όλοι μπροστά από το σχολείο και την έχω στο γραφείο μου σαν παράδειγμα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Δεν υπήρχε τότε ούτε κυβερνητικές δαπάνες, ούτε ευρωπαϊκά κονδύλια, ούτε τίποτε. Κι όμως δημιουργούσανε για τα παιδιά τους. Δημιουργούσανε έμεσα για την πατρίδα. Έτσι. Ενώ τώρα καθόμαστε στο καφενείο. Και για να πάμε και στη Γεωργία λίγο παραπάνω, με είχαν καλέσει κάποτε στην Κρύα Βρύση. Κρύα Βρύση, ξέρεις ότι είναι ένα πολύ έφορο, μια έφορη περιοχή μετά την αποξήρανση της λίμνης των Γιαννητσών, της παλιάς λίμνης των Γιαννητσών, και με ζητήσαν να βγάλω μια ομιλία και στο τέλος με πήγανε σε μια καφετέρια εκεί πέρα να με κεράσουν ένα καφέ και τους λέω, τι γίνεται, πώς πάτε? Άρα, μου λέει, αυτοί οι κολοαλβάνοι, τι συμβαίνει, λέω? Να, λέει, δουλεύουν, λέει, εκεί στα σπαράγια και δεν τα προσέχουν, λέει, τα σπαράγια και πάνε στο Μόναχο και δεν έχουμε καλές τιμές. Καλά, ρε φίλε, λέω. Και εσύ τι κάνεις? Τι να κάνω, απάνω δουλέψω εγώ, λέει. Καλά, λέω, τα σπαράγια δεν δικά σου. Δεν ενδιαφέρεσαι και τα σπαράγια. Δεν κοιτάζεις εκεί τουλάχιστον και εσύ επικεφαλής να φροντίσεις ώστε να είναι καλή ποιότητα. Έτσι. Πώς περιμένεις, λοιπόν, από τον Αλβανό εκεί, περιμένεις και τον υποτιμάς κιόλας. Τον βρίζεις κιόλας. Και τον βρίζεις κιόλας. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα και εμείς, γιατί δικά μας παιδιά δουλεύουν σε αλβανικές εταιρείες εν Ελλάδη. Μάλιστα. Και συναντάς και πολλούς νοικοκύριδες, πρέπει να πούμε, εργάτες γης Αλβανούς. Θέλω να μου πείτε, λοιπόν, με βάση αυτό, να μπούμε λιγάκι στην ατζέντα της γεωπολιτικής. Συχνά πυκνά αναφέρεστε σε αυτήν και οφείλω να σας ρωτήσω. Εσείς δηλαδή υποστηρίζετε να κάνουμε πόλεμο στην Τουρκία? Ευθέως σας ρωτώ. Λοιπόν, είστε πολεμόφιλος, να το πω έτσι? Αγαπάτε τον πόλεμο? Θεωρείτε ότι αυτή είναι η λύση των πάντων? Λοιπόν, πόλεμος μπορεί να έχει νικητές και ηττημένους, αλλά επειδή το είπατε κι εσείς, έχει αίμα, έχει πόνο, έχει αλλαγές ζωής. Αυτό λέτε, να κάνουμε πόλεμο? Λοιπόν, εάν δεν θέλουμε πόλεμο, ο μόνος τρόπος είναι να είμαστε ισχυροί.
Εγώ θέλω να είμαστε ισχυροί, ώστε να μην μπορεί κανείς να μας κάνει πόλεμο. Όταν θα είμαστε εμείς ισχυροί και ενωμένοι, κανείς δεν μπορεί να μας κάνει πόλεμο. Ισχυροί, ενωμένοι και με άξια διοίκηση. Με άξια διοίκηση θα δίνει το παράδειγμα. Με άξια διοίκηση. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε το κόμμα, ούτε η τσέπη του, παρά μόνο ότι έχει χρέος στην πατρίδα του. Υπέρτερο χρέος από όλα τα άλλα. Όταν είμαστε ισχυροί, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Δεν θα τολμήσει ούτε ο Τούρκος, ούτε κανείς άλλος. Η έννοια της ισχύος, άλλωστε, είναι ξεκάθαρη από την εποχή του, την έχει περιγράψει μοναδικά ο Θουκυδίδης. Έτσι. Αθηναίοι εναντιμιλίων. Λοιπόν, άρα τι πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι το εθνικό μας χρέος εμάς? Να είμαστε ισχυροί, να έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Εδώ πέρα 15 χρόνια παρατήσαν τις ενόπλες δυνάμεις, διαλύσαμε τις αμυντικές βιομηχανίες μας, έτσι. Όταν δίπλα ο άλλος σιγά σιγά ανέπτυσε αμυντικές βιομηχανίες και τώρα πουλάει και στο εξωτερικό τα Bayraktar της και βγάζει και λεφτά και έχει και μία ανάπτυξη τεχνολογίας και οι νέοι Τούρκοι πλέον έχουν ειδικευθεί σε αυτές τις τεχνολογίες και εμείς τα κλείσαμε όλα. Και τελευταία, η ελληνική κυβέρνηση θέλει να κλείσει τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Το υπόλοιπο της πυρκάλας, πούμε, για να καταλάβουν οι... Παλαιότεροι, ναι, της πυρκάλ. Λοιπόν, η πυρκάλ είχε τη μονάδα της στην παλιά, στον Ημιτό κοντά, στη Δάφνη. Και έγινε η νέα μονάδα στο Λαύριο. Αλλά και η μονάδα στη Δάφνη ήταν λειτουργία, αλλά εν παρακμή. Και τι θέλει να κάνει τώρα η σημερινή κυβέρνηση? Να την κλείσει κι αυτήν και εκεί να κάνει κτίρια, λέει, εκεί μέσα, που δεν μπορεί να κινηθείς στην κυκλοφορία, κτίρια για να κάνει υπουργεία. Μα για όνομα του Θεού. Αντί να τη δώσει στο ελληνικό όλο στο Λάτσι, κράτησε ένα μέρος, κάνε τα υπουργεία σου εκεί πέρα όμορφα και καλά, σε ανοιχτό χώρο, να πηγαίνει ο κόσμος με το μετρό όμορφα και καλά και να έχεις μια λειτουργική μονάδα διοίκησης, αλλά να αναπτύξεις και τη βιομηχανία αυτή που πήγα και είδα τους ανθρώπους και μου λένε καταστεναχωρημένοι ότι έχουμε μια παραγγελία από την Αίγυπτο και δεν έχουμε λεπτά να πάρουμε την πρώτη ύλη. Και ξεφτιλιζόμαστε, λέει. Και εδώ καθόμαστε και ζημιώνουμε και την παραγγελία που έχουμε από την Αίγυπτο δεν μπορούμε να την παραδώσουμε εγκαίρως. Και θέλουν να τη διαλύσουν και αυτήν. Αντί να προχωρούσαμε τις βιομηχανίες που είχαμε παλαιότερα πρώτων Τούρκων, τις διαλύσαμε και φταίει και ο συνδικαλισμός, ο κακός ελληνικός συνδικαλισμός που έκλεισε πολλές μονάδες, έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στους ίδιους τους εργαζόμενους, πολύ μεγάλη ζημιά και στη χώρα όμως. Αντί να κάνουμε αυτό, αν θα κλείσουμε. Οπότε, σας ρωτώ, επειδή ανοίγουμε την ατζέντα των γεωπολιτικών. Ναι. Αν δεν κάναμε αυτά που εσείς προτρέπετε, δηλαδή, ανακήρυξη και οριοθέτηση ΑΟΣ, ιδίως με την Κύπρο, σας έχω διαβάσει, 12 ναυτικά μίλια, που λέτε εσείς, αξιοποίηση της ΑΟΣ, όχι μόνο για υδρογονάνθρακες έχετε πει, και για τον αλλιευτικό μας πλούτο. Αν δεν τα κάναμε σε μια περίοδο που είχαμε πολύ καλύτερη θέση ισχύως, το 93, 94, 95 μέχρι τότε. Και η Τουρκία σήμερα 15 χρόνια στην επία της δικής μας οικονομικής δυνότητας έχει κάνει και άλματα. Λέτε ότι είναι ένας σοβαρός παίκτης, δεν το αγνοείτε αυτό. Υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να κοντράρεις ανοιχτά την Τουρκία
όταν είσαι υπό δυσμενέστερους όρους. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνεις, ναι, είναι να ισχυροποιηθείς. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα και παιδεία και υγεία και επαγγελματικά και αναπτυξιακά λέτε και δημογραφικά. Ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Γιατί χωρίς ασφάλεια δεν θα μείνει και κανένας νέος άνθρωπος εδώ. Άρα τι λέτε ότι η ασφάλεια ναι, είναι το πρώτο στοιχείο απ' όλα για την ανάπτυξη μιας χώρας. Διότι αν δεν υπάρχει ασφάλεια, τότε όχι μόνο δεν δημιουργείς, μα σηκώνεις και φεύγεις. Άρα κατά τη γνώμη σας εργαλειοποιήθηκαν φαινόμενα του παρελθόντος με εξοπλισμούς που γινόντουσαν και πάρτι και λαμογές και μίζες. Χρησιμοποιήθηκε αυτό ως άλοθη για να καθυλωθεί ουσιαστικά η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό εκτιμάτε ότι συνέβη? Διότι μην μου πείτε ότι δεν είχαμε και φαγοπιωτούρα, όπως λέει ο λαός. Βεβαίως. Και αυτό είναι για μένα άθλιο έγκλημα. Να πω δηλαδή, έτσι, είχα πει σε κάποιον, του λέω, εδώ γίνεται χαμός, δε. Ο κλέψας του κλέψαντος. Και τι μου λέει, και εσύ νομίζεις, λέει, ότι εγώ κλέβω? Του λέω, εσύ δεν έχεις πάρει μία. Αλλά αυτό που γίνεται από κάτω, αν δεν το ελέγχεις, είσαι διπλά υπεύθυνος γι' αυτό. Χαμός. Λοιπόν, και ήτανε έγκλημα μεγάλο να βάλεις το χέρι σου σε δαπάνες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, σε δαπάνες προστασίας της πατρίδος σου. Τεράστιο έγκλημα. Και είναι για μένα άθλοι προδότες όλοι αυτοί οι οποίοι για να πάρουν κάποια μίζα οδηγούσαν σε λάθος επιλογές. Αλλά υπήρξαν και άλλα θέματα. Υπήρξε μία λογική της αριστεράς ότι να μην χρησιμοποιούμε χρήματα για τις ένοπλες δυνάμεις, θα τα χρησιμοποιούμε για άλλους σκοπούς. Υπήρχε και μία άλλη άποψη ότι να προσέχουμε μη τυχόν μας κατηγορήσουν μετά από την ιστορία του Χατζόπουλου και πλέον δεν τολμούσε ο κάθε υπουργός να βάλει την υπογραφή του και τα σένανε τα πράγματα. Και μάλιστα με έναν υπουργό εδώ και, που ήταν και κριτικός μάλιστα, του είπα, ρε φίλε, γιατί αργείς, του λέω. Μου λέει, με έχουν δεμένα τα χέρια μου, λέει. Για να πάρω, λέει, η άρβυλα, λέει, πρέπει να περάσουν 2 χρόνια, λέει. Για... Ρε εσύ, του λέω, και θα αφήσεις το στρατό, λέω, χωρίς άρβυλα. Έτσι. Να πας στον πρωθυπουργό σου και να κάνεις το νόμο και να το αλλάξετε. Αμέσως τώρα. Και αν σου πει όχι, να παρανομήσεις, του λέω. Να παρανομήσεις και να πάρεις άρβυλα για το στρατό. Αυτό είναι το εθνικό συμφέρον. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Το λέει και το Σύνταγμα. Πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα. Το λέει το Σύνταγμα. Τυπικά θέλω να πω. Λοιπόν, δεν τολμούσαν ύστερα από την ιστορία του Χατζόπουλου και λοιπόν, δεν τολμούσαν και καθυστερούσαν. Έπεσε και η περίοδος των μνημονίων και πλέον διαλύθηκε, δεν έγινε απολύτως τίποτε για τόσα χρόνια. Ξεκίνησε μια προσπάθεια πριν από 2-3 χρόνια. Μπορώ και οφείλω να δώσω τα έθερμα ψυχικά μου συγχαρητήρια στις ένοπλες δυνάμεις που με τόσο δύσκολες συνθήκες και η ηγεσία και όλο το προσωπικό με υπεράνθρωπες προσπάθειες προσπάθησαν με ό,τι υπήρχε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αποτελεσματικά. Ξεφτυλίσαμε τους Τούρκους με τη Λίμνο. Τους ξεφτυλίσαμε που ψάχναν να βρουν τα υποβρύχια μας. Και αυτά είναι μηνύματα. Άμα είμαστε εμείς ισχυροί, δεν θα τολμήσει κανένας Τούρκος να επιτεθεί σε μας. Και το περισσότερο θα μπορέσουμε εμείς τουλάχιστον
να περισσώσουμε αυτά τα οποία μας απέμειναν, τουλάχιστον, τουλάχιστον, έτσι. Δεν έχουμε δικαίωμα, ύστερα από τη μικρασιατική καταστροφή, ύστερα από την καταστροφή του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη και στην Ήβρο και στην Τένεδο, ύστερα από την προδοσία και το έγκλημα στην Κύπρο, δεν έχουμε πλέον άλλο περιθώριο. Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο θάλασσας, ούτε μία βραχονισίδα, ούτε τίποτε άλλο. Δεν έχει κανένα περιθώριο και κανένας δεν δικαιούται να παραδώσει στους Τούρκους με μια συμφωνία τύπου Πρεσπών τμήμα της ελληνικής ΑΟΣ ή ακόμα χειρότερα κομμάτι με λιγότερα μίλια από τα 12 που δικαιούμεθα στα χωρικά μας ύδατα. Και είναι λοιπόν απόλυτο χρέος άμεσα να κηρύξουμε τα 12 μίλια, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Και για να μην πολυλογούμε, επειδή θα μου πούνε «μα η τάδε, μα μας δυσκολεύουν» και τα λοιπά, τονίζω ότι είναι τώρα και ευνοϊκή η συνθήκη. Γιατί είναι ευνοϊκή η συνθήκη? Διότι και οι Αμερικάνοι δήλωσε Μπλίνκεν, ότι τα 12 μίλια είναι δικαίωμα κάθε κράτους. Και οι Ρώσοι, ο Λαυρόφ, το δήλωσε. Μπορείτε άνετα να κάνετε 12 μίλια. Λοιπόν, ποια χρειά αν έχουμε άλλων μαρτύρων? Κρατήστε το. Θα πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψε. Φιλοξενούμε, υπενθυμίζω, τον κύριο πρόδρομο Εμφύε Τζόγλου και έχω την εντύπωση ότι όσα έχουν πει, ούτως ή άλλως έχουν ανοίξει ένα ευρύ κύκλο συζητήσεων σε πολλά σπίτια και όχι μόνο. Κύριε Εμφύε Τζόγλου, μιας και είμαστε στο τελευταίο μέρος, λέτε 12 ναυτικά μίλια. Λέτε ανακήρυξη ΑΟΣ και οριοθέτηση ΑΟΣ. Έχω διαβάσει. Κήρυξη. Και οριοθέτηση. Θα το εξηγήσουμε. Ναι, και οριοθέτηση πρωτίστως έχετε πει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, και στην Ελλάδα υπάρχει μια συζήτηση ότι όλα αυτά είναι ένας μαξιμαλισμός. Είναι ένας μαξιμαλισμός που, αν θέλετε, δημιουργεί και ένα στερεοτυπικό στους απέναντι ότι οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι ως ενεργούμενα Αμερικανών, Γάλλων και άλλων για να πιέσουν εμάς να παίξουν αυτό το ρόλο. Όπως, αυτό λέει ο Ερντογάν, τον έπαιξαν και με τη μικρασιατική εκστρατεία για λογαριασμό άλλων, για τα πετρέλαια της Μουσούλης. Και τους πετάξαμε στη θάλασσα. Αυτό καλλιεργείται και τώρα. Τι απαντάτε? Λοιπόν, τη λέξη μαξιμαλισμό την είπαν πρώτα οι Τούρκοι. Αυτοί είπαν ότι οι Έλληνες είναι μαξιμαλιστές. Αυτό είναι προφανώς από πλευράς τουρκικής μια έξυπνη κίνηση διπλωματική. Τα κυριολεκτικά δικαιώματα του άλλου τα λες μαξιμαλιστικά, ώστε ουσιαστικά να λες έμεσα ότι δεν είναι δικαιώματα. Και κατόπιν τούτου, καζάν-καζάν. Καζάν-καζάν, win-win για τους Αμερικάνους και για μας τι? Καζάν-καζάν από πού? Από τα δικά μας. Τα δικά μας δηλαδή, θα μοιράσουμε τα δικά μας στη μέση. Αυτό λένε. Λοιπόν, άρα δεν είναι μαξιμαλιστικά τίποτε από όλα αυτά που είπα. Η επέκταση στα 12 μίλια είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδος και μάλιστα έχει κυρωθεί με νόμο από το 1995. Και μέφομαι, για να μην πω βαρύτερες κουβέντες, όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα που δεν το κάνανε. Μα σου λέει όμως έχουμε κάζους μπέλι από τον άλλον. Θα πάμε σε πόλεμο? Όχι. Δεν έχει καμία ισχύ το κάζους μπέλι. Τι θα πει? Αν και εγώ πω κάζους μπέλι ότι θέλω την Ανατολική Θράκη, τι θα μου πούνε? Ότι θέλω, ισχύει αυτό? Υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχει διεθνής νόμος. Πώς θα μου πει εμένα κάζους μπέλι αυτός? Με ποιο δικαίωμα?
Δεν έχει δικαίωμα. Έτσι. Λοιπόν, είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Όλες οι χώρες του κόσμου το έχουν κάνει, εκτός από εμάς. Γιατί εμείς, οι άλλοι δεν φοβόντουσαν, όλοι, κανείς δεν φοβάται, μόνο εμείς. Λοιπόν, δεν είχαν άλλη προβλήματα. Άρα για τα χωρικά είδα δεν τίθεται θέμα. Κανένα θέμα. Από κανέναν. Κανένας δεν μπορεί να σου πει ότι είναι μαξιμαλιστικό τώρα. Μετά, να μιλήσουμε για την ΑΟΣ. Τα βήματα για την ΑΟΣ είναι δύο. Η κήρυξη, που λες δηλαδή απλά ότι το οικόπεδό μου είναι αυτό. Έτσι, αυτό είναι το οικόπεδό. Έτσι. Λες στον ΟΗΕ και στον κόσμο όλο, αυτό είναι το οικόπεδό μου. Αυτή είναι η ΑΟΣ μου. Έτσι. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή είναι. Λοιπόν. Και λες την άλλη πλευρά. Πες μου αν διαφωνείς. Αν δηλαδή ένα κομματάκι λες ότι είναι δικό σου. Αυτά ή καθόμαστε να τα βρούμε ή πάμε στη Χάγη. Τόσο απλό είναι το θέμα. Αλλά, προφανώς, οι Τούρκοι δεν θέλουν αυτή η διαδικασία, διότι δεν τους συμφέρει. Μα συμφέρει εμάς. Απόλυτα. Να σας ρωτήσω εγώ. Απόλυτα. Εάν πούμε ότι πάμε στη Χάγη, δεν θα ανοίξουν θέμα οι Τούρκοι στη Χάγη. Ότι, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Ότι, για να δούμε, επί ποιων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, γιατί οι Τούρκοι αμφισβητούν νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, το δικαίωμά μας στα 12 μίλια, θα πούν, μα το έχετε 6, έχετε 10 στον... Δεν θα ανοίξουν θέματα, έχετε στρατιωτικοποίηση, τα ξέρετε, αυτά λένε. Δεν θα ανοίξουν θέμα, ακόμη και εδαφικό πιστεύετε για τα νησιά στη Χάγη, και εσείς θα βάζατε στη βάσανο της πατρίδας που τόσο αγαπάτε να κρίνει ένας δικαστής αν η χείωση είναι ελληνική. Λοιπόν, όχι, υπάρχει μεγάλη παρανόηση. Στη Χάγη θα πάμε μόνο για διαφορά επί της οριοθέτησης της ΑΟΣ. Μόνο γι' αυτό. Κανένα άλλο θέμα. Α. Εμείς έχουμε μια διαφορά με τους Τούρκους, μόνο αυτή. Οτιδήποτε άλλο είναι επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Δηλαδή, αν πάμε να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο, έχουμε υποχωρήσει. Δεν δεχόμαστε εμείς καμία συμφωνία. Αν το δεχτούμε, σημαίνει ότι έχουμε υποχωρήσει. Σαφέστατα. Μόνο δηλαδή για οριοθέτηση φαλοκρηπίδας ΑΟΣ, τίποτα άλλο. Λέτε. Μόνο. Οτιδήποτε άλλο είναι υποχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μόνο γι' αυτό. Και εκεί θα καθορίσει τότε το Διεθνές Δικαστήριο. Μόνο για αυτό το θέμα. Οι Τούρκοι τι θέλουν. Αυτό ακριβώς που είπες. Να βάλουν σε αυτή τη διαφωνία. Mm-hmm. Και μέσα την αποστρατοποίηση των νησιών και μέσα τις γκρίζες ζώνες και μέσα ό,τι άλλο θέλουν να βάλουν και το θέμα της Τράκης και τα πάντα. Εμείς δεν μπορεί να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Είναι εθνική προδοσία. Οτιδήποτε τέτοιο. Το μόνο που έχουμε να λύσουμε εμείς με τους Τούρκους είναι η οριοθέτηση της. Δηλαδή, είναι ένα κομματάκι εδώ λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Αυτό και μόνο. Ναι, αλλά όταν επίσημα χείλη πολιτικών μιλούν για διαφορές στις θαλάσσιες ζώνες, πρέπει να σας υπενθυμίσω και το ξέρετε καλύτερα μου, ότι μέσα στις θαλάσσιες ζώνες υπολογίζεται και η γυαλίτιδα ζώνη. Άρα, ανόητο λάθος. Ή δεν γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχουν και υπουργοί που λένε αυτές τις ανοησίες και δείχνουν πέραν των άλλων ότι δεν γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα. Δηλαδή, να λέει ο Γεραπετρίτης για 6 μίλια. Αυτά δεν είναι σήμερα τα χωρικά ύδατα της χώρας, θα σας πει κάποιος 6 μίλια. Αυτά σήμερα. Είναι. Αυτά δεν είναι. Δεν, λέει αυτά δεν πρέπει να είναι αύριο. Ναι, εντάξει. Αλλά ο ίδιος μιλάει για την παρούσα κατάσταση. Ναι, δεν μπορεί να λες εσύ. Δεν κάνω εγώ τον υπερασπιστή του, αλλά εσείς θέλω να μου πείτε τι εννοείτε. Να μην λες ότι εγώ θα αύριο κάνω τα 12 μίλια και να λες ότι περιορίζουμε στα 6. Και κάποτε στο μέλλον θα το σκεφτώ. Αυτό δημιουργεί ένα δεδομένο. Αυτό δημιουργεί ένα δεδομένο. Μετά 10 χρόνια, ο κόσμος γενικά θα μείνει με την εντύπωση την τουρκική. Έτσι, θα λέει, ορίστε, πού είναι η δική σας
πράξη, οι ειδικοί σας ΣΑΟΣ δεν τηλεφωνήσουν. Πού είναι η τουρκική, να, η γαλάζια πατρίδα. Και χτες είδαμε το χάρτη με τον Ερντογάν και ένα στρατηγό, με έναν ναύαρχο, όλη η γαλάζια πατρίδα μέσα στη μέση του Αιγαίου, τα νησιά όλα μέσα εκεί, κολλητά με την Κρήτη και κολλητά με την Κύπρο. Λοιπόν... Δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε, λέτε. Δεν μπορούμε, όπως και δύσκολα, με μεγάλη δυσκολία, αν καταφέρουμε να προσπεράσουμε το τελείως παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Το τελείως παράνομο. Παρά τα αυτά... Ναι. Παράγει αποτέλεσμα, λέτε. Βλέπουμε ότι παραμένει και δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο αν θα γίνουν εκλογές στη Λιβύη και τι θα βγάλει, τι εκλογές θα γίνουν και αν οι Τούρκοι εκεί πέρα δώσουν κάποια χρήματα στους διαφόρους και βγάλουν ό,τι θέλουν με παρανομίες οτιδήποτε και τελικά η νέα κυβέρνηση επαληθεύσει τον τουρκολιβικό μνημόνα. Τότε τι κάνουμε. Τότε τι κάνουμε. Καλή καρδιά. Και όλα αυτά ενώ γνωρίζανε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και δεν... Τι εννοείται γνωρίζανε. Γνωρίζανε το τουρκολιβικό μνημόνιο... Γνωρίζανε ότι υπήρχαν κινήσεις προς ένα τέτοιο μνημόνιο. Και καθυστέρησαν και έγινε. Τώρα να μιλήσω για κάτι άλλο, για την Κύπρο, επειδή... Πριν μιλήσετε για την Κύπρο, πώς το λέτε αυτό ότι γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε και δεν τον μπλοκάραμε, δηλαδή. Δεν προλάβαμε να τον μπλοκάραμε, αργήσαμε. Είχατε εσείς τέτοιες πληροφορίες... Αυτή είναι η αλήθεια. Είχατε πληροφορίες εγκαίρως, κύριε Φιετζόγλου, ότι έρχεται νωρίτερα από ότι κάποιοι το βλέπαν ναι, και ενημερώσατε. Είχα. Και ενημέρωσα αρμοδίως. Και? Τίποτε. Αργήσανε και έγινε το μνημόνιο. Τίποτε άλλο. Κύπρος. Τίποτε παραπάνω. Κύπρος. Το θέμα. Το σέβομαι. Κύπρος. Κύπρος. Η Κύπρος έγκαιρα και αντρίκια. Παρά το γεγονός ότι από τη Λευκοσία και από τη Λάρνακα ακόμα βλέπεις στον πενταδάκτυλο τις τουρκικές και σημαίες εκεί, σε ολόκληρο το πενταδάκτυλο, μόλις βγαίνεις από το αεροδρόμιο. Παρά τα αυτά, ένα παλικάρι που τόσο τον έχουν κατηγορήσει ο Τάσος Παπαδόπουλος, είπε όχι. Στο σχέδιο Ανάν είπε όχι. Παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα. Είπε όχι. Με τους Τούρκους με 40.000 και με τάγκς και τα λοιπά απέναντι. Στα 200 μέτρα. Όχι από την Αθήνα με δεν ξέρω τι. Μέσα στα 200 μέτρα είναι τουρκικά τάγκς. Και γερμανικά, λέω η αγαπητή μου κυρία Μέρκελ. Έτσι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμφέροντα και τα περί Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μας ρουφήξει τα λεφτά, να καλύψει τις τράπεζες για να μας τοχύνει και να μας λέει ότι επίεσα, λέει, τους Έλληνες περισσότερο. Αντί να πει και ένα συγγνώμη, τελειώνοντας την καριέρα της, τουλάχιστον ένα συγγνώμη, να πει ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και να κάνει μια χειρονομία και θα συζητήσω να βρούμε μια λύση και για το κατοχικό, το αναγκαστικό δάνειο που ο Χίτλερ κατέβαλε δύο δόσεις και αυτή δεν δίδει τα υπόλοιπα. Και τις γερμανικές επαναρθώσεις, να βρούμε μια λύση. Εντάξει, μην μας δίνει 400, να συζητήσουμε, να κάνουμε κάποιο σκότο, να βρούμε να το λύσουμε. Αρνείται. Λοιπόν, η Κύπρος κατάφερε και δημιούργησε και έκανε ΑΟΣ με την Αίγυπτο, έκανε ΑΟΣ με το Ισραήλ, έκανε συμφωνία η οποία δεν έχει επικυρωθεί με το Λίβανο, την οποία θέλουν οι Τούρκοι να ανατρέψουν τώρα στο Λίβανο, που η κατάσταση είναι
Πολιτικά ασταθής, ναι, ναι. Και ασταθής. Και ζήτησε η Κύπρος να αλληλοδιοθετήσουμε με την Ελλάδα. Και ο αξιότιμος κύριος Σιμίτης όχι μόνο δεν δέχτηκε, αλλά είπε στους Κυπρίους, κάντε, λέει, υποχώρηση. Μπέστε πιο μέσα στο από τα όρια. Το περίφημο τρίγωνο. Μπράβο. Της ντροπής, όπως λέει ο Θόδωρος Καριώτης. Στην οριοθέτησε και με Αίγυπτο. Ο Θόδωρος Καριώτης είναι ο πατέρας της ΑΟΣ. Έχει γράψει τα βιβλία του, αγωνίζεται χρόνια τώρα πολλά. Δεν τον ακούνε. Δεν τον ακούνε. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Δεν ακούνε. Όταν καβαλάνε μια εξουσία, νομίζανε ότι γίνανε αυτοκράτορες. Δεν ακούνε τον κόσμο. Δεν ακούνε τους ανθρώπους που έχουν αξία. Δεν θέλουν κάποιον ο οποίος δεν συμφωνεί μαζί τους. Τους ενοχλεί. Και εκείνο που θέλουν είναι να τον καταστρέψουν. Αυτή η τρομερή, τρομερή νοοτροπία της καταστροφής που έχουμε. Λοιπόν, Κύπρος, λοιπόν, λέτε, έκανε βήματα. Έκανε βήμα και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε. Σήμερα η Κύπρος, πώς ακούτε εσείς τη συζήτηση για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία που κάποιοι λένε ότι είναι ένα άλλο σχέδιο αλλά τουρκά και μάλιστα, κύριε Φιετζόγλου, πρόσφατα τα πρακτικά που αποκαλύπτει η εφημερίδα Φιλελεύθερος και ο Μιχάλης Ιγνατίου δείχνουν ότι και στο Κράν Μοντανά κατηγορήσαν η ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά τον Αναστασιάδη και τον Κοτζιά και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτός που είχε τεινάξει και το κρύβαν όλοι ήταν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στον αέρα. Μη δεχόμενος να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής. Τα ξέρετε. Άρα σήμερα πώς βλέπετε αυτή τη συζήτηση? Σήμερα, επειδή το κυπριακό είναι μέσα στην ψυχή μου. Και είπατε ότι είναι ένας από τους πνεύμονες που έχουν μείνει στην Ελλάδα. Μέσα στην ψυχή μου είναι το κυπριακό. Να σου εξομολογηθώ ότι όταν 20 του μηνός Ιουλίου μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, ήμουνα ράκος. Και όταν ήρθε ο Καραμαλής και όλοι φωνάζανε και αραλάζανε, εγώ ήμουνα στο γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη και ήταν από τις λίγες φορές στη ζωή μου που έχω κλάψει. Τώρα η Κύπρος βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Διότι δεν φτάναν όλα τα άλλα. Δημιουργήθηκε και το σκάνδαλο με τις βίζες που έχει μπλέξει και το γραφείο Αναστασιάδη. Αλλά ο κόσμος δεν πει γραφείο Αναστασιάδη, ο Αναστασιάδης λέει. Ο πρόεδρος έχει μπλέξει. Τι κάνανε εκεί πέρα? Ερχόντουσαν κάτι απατεώνες από τη διάφορα μέρη, έτσι, και τους δίνανε βίζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου και μετά και διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταθέσει τους λεφτά, για να πάρει κάποιο διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία. Και έτσι χτιστήκανε στη Λεμεσό οι κουρανοξύστες ξαφνικά. Έτσι. Και αυτό βγήκε στη φόρα και αυτό έκανε μεγάλη ζημιά στο κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, είναι δύσκολη θέση. Και γιατί? Διότι ουσιαστικά συμβαίνει το εξής παράλογο. Η δεξιά και η αριστερά στην Κύπρο έχουν ταυτόσιμες θέσεις. Δηλαδή, η θεωρία ότι η δεξιά είναι το ένα άκρο και η αριστερά είναι το άλλο άκρο είναι λάθος. Είναι τα δύο άκρα που συναντώνται. Λοιπόν, το Δυσί και το ΑΚΕΛ έχουν ομοιόμορφη πολιτική σε αυτά τα θέματα. Το ΑΚΕΛ, μάλιστα, έχει φτάσει στο σημείο ουσιαστικά να έχει θέσεις χειρότερες από τον Τούρκο. Εντάξει, τώρα μην το λέμε αυτό. Χειρότερες από τον Τούρκο. Ελληνοκυπριακό κόμμα είναι κόμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ορθότερα. Λυπούμε πολύ, θέλω να λέω την αλήθεια και τη λέω χοντρά και ντόπρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν να σου πω και κάτι άλλο,
ό,τι και το Δυσί. Δεν είναι εντάξει. Πέραν του Αναστασιάδη, ο οποίος παλεύει με... Βεβαίως ήταν και παλιά υπέρ του Ανάν, μην ξεχνάμε. Έτσι, δεν με προλάβατε, ήταν... γιατί θα σας το έλεγα. Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Ήταν υπέρ του Ανάν, μετά είπε ότι εφόσον ο λαός είπε όχι, είμαι κι εγώ όχι. Αλλά το κόμμα τώρα, υπό τον αφέροφνο φύτου, έχει πολύ παραπλήσεις απόψεις με το ΑΚΕΛ. Και άθλιο, όπως πάντα, ρόλο παίζει η αγγλική επιρροή εκεί. Όπως πάντα, άθλιο ρόλο. Και τα λεγόμενα περί δικοινοτικής... Της Ομοσπονδίας είναι ουσιαστικά έγκλημα. Κουβέντες λένε και δεν καταλαβαίνουν ότι μια τέτοια λύση, αφήνω που τώρα ζητάνε δύο κράτη, που δεν το θέλουν οι Τούρκοι τα δύο κράτη μεταξύ μας, είναι κόλπο τα δύο κράτη. Οι Τούρκοι θέλουν όλη την Κύπρο. Όλη την Κύπρο τι θέλουν. Και μέσω της Κύπρου να επηρεάσουν και την Ευρώπη. Αυτό θέλουν οι Τούρκοι. Δεν θέλουν τα δύο κράτη. Αυτό είναι το προπέτασμα που δείχνουν για να πάνε πίσω σε μια τέτοια τύπου Ανάν δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία που ουσιαστικά τι θα κάνει. Θα παγιδεύσει και την Νότια. Θα παγιδεύσει όλη την Κύπρο. Καμιά απόφαση δεν μπορεί να πάρθει αν δεν θέλουν οι Τούρκοι. Έτσι. Καμία απόφαση. Αλλά θα παγιδεύσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι ανόητοι στις Βρυξέλλες. Τι θέλουνε. Τι άλλο θέλουνε. Τους τα έχω γράψει, τους τα έχω πει. Τι άλλο θέλουνε. Δεν το καταλαβαίνουνε. Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβει κανείς. Ο πλέον απλός άνθρωπος το καταλαβαίνει αυτό. Θέλω να κλείσουμε. Είπατε για τον πνεύμονα που είναι πνεύμα του ελληνισμού η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ξέρω ότι είναι στο μυαλό και στην καρδιά σας, όσο ελάχιστες περιοχές, τη Θράκη. Και έχετε πει ότι μπορεί σήμερα να φαίνονται οι μοχλεύσεις και οι αστεϊσμοί κάποιων και οι πειραματισμοί δίθεν ανώδυνοι, στην πορεία όμως μπορεί να δημιουργήσουν θέμα. Η Θράκη. Ήδη έχει δημιουργηθεί θέμα προ καιρού. Ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων. Ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων. Σκέψου ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης λέει ότι η υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας είναι η εκπαίδευση των επιμέρους μειονοτήτων. Δηλαδή, είχε υποχρέωση το ελληνικό κράτος τόσα χρόνια να κάτσει, να πει είσαι στη Σπομάκη, τι χρειάζεστε, πώς θα η γλώσσα σας, δεν είναι γραμμένη η γλώσσα μας, θα πούνε αυτοί. Εντάξει, να στείλουμε 2-3 επιστήμονες εδώ, γλωσσολόγους, να βοηθήσει και το Δημοκρίτιο που είναι στη Θράκη, και να γραφεί η γλώσσα σας. Η μόνη προσπάθεια, θυμάμαι, είναι το επιτήμου αρχηγού ΓΕΘΑ, συμπατριώτη μας του Μανούς Παραγιουδάκη, με έναν λοχαγό, αν θυμούμε καλά, Πομάκο που κατέγραψα. Άνθιπο λοχαγό. Άνθιπο λοχαγό. Μπράβο. Α, το γνωρίζετε. Βεβαίως, το γνωρίζω όλους εκεί. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το ίδιο και με τους Τσιγκάνους. Ρωμά. Τους Ρωμά. Και τους αφήσανε. Και οι Τούρκοι, το τουρκικό προξενείο, πλέον, με τους πράκτορες, έχει βάλει πράκτορες σε κάθε χωριό, που πληρώνονται κάθε μέρα, κάθε μήνα, πράκτορες, που ουσιαστικά δυναστεύουν τους ανθρώπους του κάθε χωριού εκεί, δυναστεύουν, τους εξαναγκάζουν να πάνε με την τουρκική πολιτική, τους εξαναγκάζουν. Άρα λέτε ότι εργαλειοποιούν τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης όλοι, αδιακρίτως.
την δικιά τους, αυτό που λένε, την τουρκογενή. Ναι, ναι. Τις καταπιέζουν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έτσι. Αλλά εσείς λέτε ότι παρεμβαίνουν και στο πομαγικό. Υποφέρουν οι άνθρωποι και οι τουρκογενείς. Ναι, ναι. Υποφέρουν. Διότι είναι ουσιαστικά κάτω από τον εκβιασμό του τουρκικού προξενείου. Αν δηλαδή εγώ είμαι τουρκογενής, αλλά μιλάω την τουρκική, είμαι τουρκογενής ή είμαι απόγονος Οθωμανών ή είμαι απόγονος παλαιών κατοίκων της περιοχής υπό Οθωμανική διοίκηση. Εάν εγώ έχω ένα μαγαζί και δεν υποτάσσομαι ακριβώς το προξενείο, θα μου κάνουν τέτοιο σαμποντάζ, δεν θα δει κανένας μέσα εκεί πέρα και μαγκάζουν το κλείσιμο του μαγαζί. Άρα λέτε ότι εδώ η ευθύνη είναι του ελληνικού κράτους. Κολοσσία ευθύνη. Κολοσσία. Όλων των κυβερνήσεων. Όλων των κυβερνήσεων. Λοιπόν, και θα σου πω και ένα περιστατικό, έτσι πρώτη φορά στην εκπομπή σου. Και όταν πήγα εγώ σε αυτά τα μέρη που είχα έργα, μου είπανε κάποιοι πομάκοι που δουλεύαν σε μένα, έλα αφεντικό, να σε πάμε να δεις τα χωριά μας. Πήγα στα χωριά τους, με φιλοξενήσανε, μου είπανε τα προβλήματά τους και τα λοιπά. Και στο τέλος ήρθε μια ομάδα δασκάλων, οι οποίοι μου είπανε, κοίταξε να δεις, έχουμε ένα πρόβλημα. Η γλώσσα μας δεν είναι γραμμένη, είναι προφορική. Καλά λέω, τόσα χρόνια λέω, δεν έκανε τίποτε η ελληνική πολιτεία. Όχι, λέει. Το πανεπιστήμιο εδώ δίπλα, δύο βήματα, το Δημοκρίτιο, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή. Δεν σκέφτηκε ότι οφείλει να φροντίσει αυτό το θέμα. Όχι, μου λένε. Και μου λέει ένας πομάκος δάσκαλος, μπορεί να μας βοηθήσεις. Το σκέφτηκα. Αυτός το είπε με την έννοια να πάω στον Υπουργό και να πω κάτι. Το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί. Λέω, σ' όποιον και να πάω, θα μου πει καλά, καλά, καλά και θα κάνει τίποτα. Λέω, ρε παιδί μου, θα τα αναλάβω εγώ. Γιατί μετά από 15 μέρες σου λέω, θα τα αναλάβω εγώ. Όσοι δάσκαλοι θέλετε, θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη που έχω τα γραφεία μου, θα σας δώσω έναν όροφο. Θα εγκαταστήσουμε εκεί κομπιούτερ, θα βάλω και έναν γλωσσολόγο ειδικό που έχει διδάξει εκεί επικεφαλής και θα τη κάνουμε σοβαρή δουλειά και θα γράψουμε ελληνοπομακικό λεξικό, πομακοελληνικό λεξικό, γραμματική, πομακική γραμματική και το αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού. Λοιπόν, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια ένα χρόνο και τα δημοσιεύσαμε και τι έκανε το τουρκικό προξενείο. Πλήρωνε και τα δώσαμε, τα μοιράσαμε. Σε όποιος πομάκος ήθελε, τα έπαιρνε. Πλήρωνε τους αυτούς πομάκους για να τα πάρει πίσω να τα καταστρέψει. Και όταν με φώναξε ο τότε Υπουργός Παιδείας και μου είπε, σε συγχαίρω, εθνική πράξη, μπράβο σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Μου λέει, τώρα τι να κάνω, λέει, μπορεί να με συμβουλεύσεις. Συμβουλεύσω, του λέω. Τα έχουμε σκεφτεί όλα, λέω. Μπορείς να κάνεις πάρα πολύ απλά πράγματα στην σχολή που διδάσκονται οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι, να βάλεις την πομακή γλώσσα, να μάθουν οι δάσκαλοι πρώτα τη γλώσσα, γραπτή, και πώς πρέπει να τη διδάξουν. Και μετά να πας και να δώσεις μια οδηγία, να μπει η πομακή γλώσσα ή η ρωμανή σουρουτσα. Προαιρετική. Και αν μετά σου φέρω εγώ 30.000 υπογραφές που θέλουν να γίνει η γλώσσα αυτή κανονικό μάθημα, να την κάνεις κανονικό. Κανείς δεν μπορεί να σου πει, ούτε Τούρκος, ούτε οποιοδήποτε, να σου πει απολύτως τίποτε.
καμία δυνατότητα να σου απαντήσει σε αυτή τη διαδικασία. Μπράβο, συγχαρητήρια και τα λοιπά. Και τελικά τι έκανε. Έκανε μια επιτροπή από δύο καθηγήτριες, Φραγκουδάκη Δραγώνα, που πήγανε και προσπάθησαν τελικά να εκτουρκίσουν τους Πομάκους και τους Τσιγκάνους, βάζοντας μέσα την τουρκική γλώσσα. Και πληρωνόμενοι αδρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να σου εξομολογηθώ για πρώτη φορά ένα περιστατικό. Τότε ήταν επί Πασόκ, παλιά. Μου το είπε βουλευτής του Πασόκ τότε, που ήταν παρόν. Είχε γίνει μία σύσκεψη στην Ξάνθη, ήταν υπουργοί, πρόεδρος της Βουλής, άλλα μέλη του κόμματος εκεί και συνδικαλιστές και μιλήσανε για τη Θράκη. Και ήρθε το θέμα στο μειονεκτικά. Και έλεγε ο καθένας κάποια κουβέντα κτλ. Και πετάγεται ένας, ένα γερό στέλεχος του Πασόκ της περιοχής, που είχε και μεγάλη επιρροή, και λέει, ακούστε κύριοι, αυτά που λένε εδώ που ακούγονται είναι βλακίες. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, λέει. Αυτά που κάνει η Φετζόγλου. Δυστυχώς αυτά πρέπει να γίνουν. Να πάει σε κάθε χωριό, να τους βοηθήσει, να τους κάνει ό,τι μπορούν να βοηθήσει τη ζωή τους, να τους κάνει ό,τι έργα μπορεί να τους κάνει τζάμπα και τους έχει γράψει και τα βιβλία τους, να τα διδαχθούν στο σχολείο και να μην είναι υποχείρια του τουρκικού προξενείου, το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί ή να το διώξουμε. Λέει, και τι πρέπει να κάνουμε, αυτά πρέπει να κάνουμε. Αυτά θα έπρεπε να κάνουμε. Αλλά επειδή δεν τα κάναμε εμείς και τα κάνει αυτός, που δεν είναι δικός μας, θα πρέπει να τον ξυρίσουμε. Αυτή είναι η νοοτροπία, η βλακώδης, η καταστροφική νοοτροπία. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, η κατάσταση από τότε έχει χειροτρέψει πάρα πολύ. Έτσι. Έχουν φτάσει σε σημείο πλέον να... ακραίο σημείο. Οι βουλευτές όλοι αυτοί είναι... δεν είναι βουλευτές. Οι τρεις βουλευτές που βγάζουν είναι φίδια τουρκικά. Έτσι. Φίδια τουρκικά. Και οι μουφτίδες, οι πεθαμουφτίδες που υπάρχουν είναι φίδια τουρκικά. Εντάξει, για τους βουλευτές όμως από τη στιγμή που ορκίζονται στο Ελληνικό Σύνταγμα και με βάση και τη συνθήκη της Λοζάνης, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις εντολές του Ελληνικού Συντάγματος. Δεν τους έχει κατηγορήσει κανείς ότι το έχουν υπερβεί. Εσείς όμως έχετε το βάρος του λόγου. Κύριε Φιετζόγλου... Εγώ δεν θα μιλήσω με τους τύπους. Το έχουν υπερβεί πάρα πολλές φορές και δυστυχώς τα κόμματα, και το λέω και το καταγγέλω, έχουν κάνει την πάπια. Αυτή είναι η αλήθεια. Το κρατώ. Παρακαλώ. Θέλω, φτάνοντας στο τέλος, να σας ρωτήσω, και είναι η τελευταία μου ερώτηση, θέλω μια σύντομη απάντηση και έτσι να κλείσουμε. Και να σας δεσμεύσω ότι θα τα ξαναπούμε στον αέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, τελικά λοιπόν για τον πρόδρομο Εμφιετζόγλου, ένα καταξιωμένο στον χώρο του επιχειρήν, τι είναι πατρίδα? Τι είναι πατρίδα? Πατρίδα είναι όλη η ιστορία μας, είναι οι θυσίες μας, είναι ο πολιτισμός μας, είναι όσα περάσαμε από τα χρόνια του Ομήρου, όσα δημιουργήσαμε επί Περικλή, όσα έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος που έφτασε μέχρι τον Ινδό και μέσα στην Ινδία. Πατρίδα είναι αυτό που ένιωσα όταν ήμουνα στα βουνά του Ουσμπεκιστάν δίπλα στην Κίνα, που με είχαν καλέσει να κάνω κάποιες σύραγγες. Και με καλέσανε μετά σε ένα τραπέζι οι τοπικοί φύλαρχοι εκεί της περιοχής και είχα στο πέτο μου το αστέρι της Βεργίνας. Λοιπόν, και βλέπω έναν στιβαρό φύλαρχο εκεί να ρωτάει τη διερμηνέα, τι είναι αυτός εκεί, λέει, τι είναι αυτό το που έχει στο πέτο του. Έρχεται εκείνη και μου λέει,
φύλακος τάδε εδώ πέρα, διερωτάται, λέει, τι είναι αυτό που είσαι στο πέτρο σου και θέλει, λέει, να του απαντήσεις. Λέω, θα το πω απλά, λέω, έχει σχέση με την Μέγα Αλέξανδρο, για να μην σου λέω περισσότερα. Είναι το, ο ήλιος της Βεργίνας που είσαι με τον Μέγα Αλέξανδρο. Πήγε, το είπε και το βλέπω αυτόν, έρχεται και με αγκαλιάζει. Και μου λέει, Ισκεντέρ, Ισκεντέρ. Αυτό είναι η πατρίδα. Αυτό είναι η πατρίδα. Και αξίζει για αυτήν την πατρίδα κάθε θυσία. Κύριε Φιατζόγλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.